μάλιστα, είμαστε και πάλι εδώ. 898 δρόμος FM. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα και όλη την εβδομάδα. Και πολλοί φίλοι δικοί μου λένε: Θέμη, τι θα γίνει με τον Νότι, πότε έρχεται ο Άρχοντας. Ο Άρχοντας, λοιπόν, όπως τον αποκαλείται όλοι και όπως τον ξέρουμε, βρίσκεται αυτή τη στιγμή δίπλα μου και είναι η πρώτη φορά Νότι που μιλάμε ραδιοφωνικά. Καλώς ήρθες, καταρχάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Θέμη, γεια σε όλους. Πρώτη φορά. Το βλέπω πολύ ωρεξάτο, να σου πω, γιατί δεν έχετε εικόνα και το είπα και πριν εκτός αέρα. Ότι σε βλέπω πολύ, πολύ φρέσκο. Κλούκλο. Κλούκλο, κανονικά. Αυτό το λέει μια πιτσιρίκα στο φίλο με τον Ανδρέα τον οίκονο μου. Ναι. Σήμερα είσαι κλούκλο. Είσαι κλούκλο. Λοιπόν, είσαι πολύ φρέσκο, εγώ να σου πω. Μου είπε ότι δεν ισχύει όμω αυτό. Όχι, δεν ισχύει, γιατί οργανικά αισθάνομαι κόπωση. Γιατί κοιμάμαι πολύ λίγο και πολύ άσχημε ώρε. Γιατί κοιμάσαι λίγο, αν δεν γίνουμε αγκάθι. Είναι κουσούρι. Όλοι έχουν τα κουσούρια μα. Των καλλιτεχνών εννοείσαι. Είναι κουσούρι δικό μου. Δεν ξέρω αν και άλλοι έχουν το ίδιο πράγμα. Αυτοί που ξενυχτάνε λένε ότι άμα ξενυχτήσει κάποιε φορέ και συνηθίσει έτσι το βιολογικό σου ρολόι, μετά ακόμα και όταν δεν δουλεύει βράδυ. Ναι. Κοιμάζε π.χ. 5 ώρα το πρωί, 6. Εγώ γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται τη νύχτα, που όμως όταν πέσουν να κοιμηθούν κοιμούνται. Εγώ δεν κοιμάμαι. Δηλαδή, αν δεν πάει, ξέρω εγώ, 6-7 ώρα το πρωί. Πάντα, ε. Ναι. Χειμώνα καλοκαίρι, ακόμα και όταν χαλαρώνεις, δηλαδή διακοπές. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι λίγο. Λίγο πολύ. Πρώτα απ' όλα χάνεις μεγάλο μερίδιο της ημέρας σου, ένα το κρατούμενο. Mm-hmm. Δεύτερον, δεν έχεις καλή ποιότητα ύπνου. Καλό είναι να κοιμηθείς με τα καλά, αλλά το θέμα κοιμάσαι πολύ. Όχι. Προφανώς ούτε όχι. Πολύ ούτε καλά. Άρα ξυπνάς μες τη μέρα αναγκαστικά. Έτσι. Ούτε πολύ κοιμάσαι, ούτε καλά. Οπότε ναι, εντάξει, αυτό είναι να ξεκινήσω με δύο ευχές εγώ. Ξεκινάμε ό,τι θέλεις. Ναι. Βασικά η εκπομπή είναι όλη δική σου, γιατί ξέρω ότι θέλεις πάρα πολλά πράγματα να πεις. Θέλω να μιλήσουμε λίγο εδώ και για μουσική. Λίγο. λίγο. Επειδή σε ξέρω και δεν έχω ξεχάσει την τελευταία μας συνάντηση στο ΜΑΤ, ήταν αυτό που μου είχε. Να πω γρήγορα, παιδιά. Συνέχεια για μουσική. Λίγο, μου λένε. Θέμη, ο Νότης, έχεις βάλει αυτή την καταπληκτική που ακόμα φυσικά είναι σαν τη Σκοπολία, την καζετίνα που την προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλους σας. Και επειδή κάποια στιγμή θα σκάσουν και τα Χριστούγεννα πάλι, είναι και πολύ ωραίο δώρο, γιατί στην ουσία είναι η καριέρα σου για 25 ολόκληρα χρόνια και μέσα τα πάντα του Νότη και σε τρομερό, να το πω έτσι. Είναι 100 τραγούδια, από όλα όσα έχω τραγουδίσει, είναι πολλά περισσότερα, αλλά τα 100 που έτσι ήθελα να βάλω μέσα. Και λέμε λοιπόν με τους συναδέλφους μου στο ΜΑΤΙ να κάνουμε, να φτιάξουμε κάτι που να αξίζει στο Νότη και σκεφτόμαστε να κάνουμε μια ολόκληρη εβδομάδα Νότης Φακιανάκη. Και να κάνουμε λοιπόν μια ξεχωριστή συνέντευξη. Χαρούμενος εγώ λοιπόν, λέω αντάξει, θα μιλήσουμε με τον Νότη και θα μιλήσουμε για την καριέρα του, για 25 χρόνια κτλ. Τα κατάφερα μέχρι ένα σημείο, σε πήγα λίγο στο που μιλήσαμε για το παρελθόν. Τα κατάφερα, αλλά από ένα σημείο και μετά το πήρες όλο πάνω σου. Ναι. Και μου το έβαλες κιόλας. Μου λες, Θέμη, τα τραγούδια μιλάνε μόνα τους. Εγώ θέλω να πω άλλα. Αυτό. Δικό σου σήμερα, όλο δικό σου. Πες τις ευχές. Δύο ευχές. Πρώτον, πάρα πολύ σύντομα να βρούμε τον τρόπο και τον κουράγιο να εκδιώξουμε ίσως και κακήν κακώς, ως παραδειγματισμό, αυτούς οι οποίοι φασιστικά κυβερνούν και δια της βίας προσπαθούν να ξεπουλήσουν ό,τι έχει μείνει. Η δεύτερη ευχή είναι ανάλαφρη. Αλλά για να ακούσω την ανάλαφρη. Να κερδίσει σήμερα η ΑΕΚ. Α, okay. Που τώρα διαδραματίζεται ο αγώνας, που όμως χάνει 1-0. Όχι, είμαι Ολυμπιακός, αλλά να κερδίσει η ΑΕΚ, να κερδίσει και ο ΠΑΟΚ το βράδυ. Okay, μια ώρα. 2-0. 2-0. Ναι. Μάλιστα. Και εδώ χάνει τις ελπίδες της ΑΕΚ. Και θα ξαναγυρίσω πάλι πίσω, γιατί το ευχολόγιο θα πρέπει στην συγκεκριμένη περίπτωση να είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θα πρέπει δηλαδή όλοι να κάνουμε ευχές, ευχέλαια, προσευχές, ό,τι δύνατο καθένας, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε από αυτόν τον σκόπελο, ο οποίος θα τον πυθίσει το καράβι. Πρέπει οπωσδήποτε άμεσα να αλλάξει αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι όχι οριακά, έχουμε ξεπεράσει τα όρια. Ωραία. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς ακόμα όλοι μας μπορούμε και ανεχόμαστε μια κατάσταση η οποία δεν έχει υπάρξει ποτέ στο παρελθόν. Και ίσως να μην έχει υπάρξει και σε άλλες χώρες του πλανήτη. Θυμάμαι ότι ο λαός αυτός πάντοτε επαναστατούσε, πάντοτε έβρισκε το κουράγιο να δημιουργεί τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να έχει ελευθερία. Αυτή τη στιγμή ζούμε κάτω από καθεστώς το οποίο είναι πλήρως ανελεύθερο. Σήμερα έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος, ο οποίος σκοτώθηκε από έναν συνάνθρωπό του, γιατί από ό,τι ξέρω με πέτρα τον είχαν χτυπήσει το κεφάλι και απεβίωσε πριν από λίγες ώρες στο νοσοκομείο. Ανακοπή. Αυτό λένε τώρα, ανακοπή. Ανακοπή έχουν να πει, ναι. Το κεφάλι, ό,τι θέλουν λένε οι κυβερνήσεις. Mm-hmm. Οι κρατούντες σε όλο τον κόσμο λένε ότι ό,τι γουστάρουν μπορούν να πούν. Μπορούν να σε βάλουν να νομίζεις ότι δεν είναι λευκό το λευκό. Μπορούν να στο παρουσιάσουν σαν γκριζάκι.
Κτυπημένο ήταν ο άνθρωπο στο κεφάλι. Χτύπησε. Έτσι ξεκίνησε το πράγμα. Τώρα, αν η καρδιά του μετά σταμάτησε, είναι έτερον εκάτερον. Το γεγονό όμω που συνέβη, το ότι ο άνθρωπο χτύπησε τον άνθρωπο, δεν ήταν κατασταλτικό χτύπημα από ένα όργανο τη τάξεω, έτσι. Από αυτή τη μηχανή καταστολή που έχουν του 2.000 νοματέου, οι οποίοι σαν τα σκυλιά ορμάνε και βαράνε όπου να είναι όταν του πούνε, γιατί γι' αυτό του έχουν εκπαιδεύσει. Ενώ οι άλλοι αστυνομικοί, ας πούμε, έχουν και, είναι πιο επιφυλακτικοί, είναι πιο. Τις αναστολές τους. Ναι, έχουν αναστολές, είναι πιο συγκρατημένοι. Αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι των ειδικών δυνάμεων είναι με συγκεκριμένο σκοπό. Όταν σας πούμε ορμάτε, ορμάτε και βαράτε και ρίχνετε και τα γκριγόνα και τα λοιπά και θα σακατεύετε όλα τα κόκαλα. Δεν έγινε από άνθρωπο των ειδικών δυνάμεων. Έγινε από έναν συμπολίτη ο οποίος. Στην αντιπαλότητα επάνω που εγώ δεν κατάλαβα γιατί έβλεπα στην τηλεόραση τις εξελίξεις, δεν κατάλαβα γιατί μάλωσαν οι πολίτες με τους πολίτες. Δηλαδή κάποιοι κρανοφόροι της Ιρικάδας, τους επιτοπλίστων, πέταγαν πέτρες στους άλλους απέναντι που διαδήλωναν, που ήταν για τον ίδιο σκοπό στο Σύνταγμα. Αυτό δηλαδή μου δηλώνει ότι έχουν βάλει την κοινωνία στην διαδικασία ο ένας να επιβουλεύεται τον άλλον. Που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Να μας διχάσουμε. Είχα πει πριν από 1,5 με 2 χρόνια σε μια εκπομπή που έκανα με τον Σπύρο τον Χαριτάτο και τον Γιώργο τον Καραμέρο. Καραμέρο, ναι. Την είχα δει και παίξα νομίζω και σε 2 συνέχειες. Ναι, έτσι, ναι. Ήταν μεγάλη κουβέντα. Ναι. Την είχαμε κάνει πριν από 2 χρόνια. Και έλεγα ότι αυτό που βλέπω να έρχεται, αυτό που νομίζω, αυτό που νιώθω ότι θέλουν να κάνουν είναι να διχάσουν τους ανθρώπους και να δημιουργήσουν φίλο πόλεμο. Και να πάρει από εδώ να γίνει δούριος όπως η Ελλάδα, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να αρχίσουν να πέφτουν τόμινο η μία χώρα μετά την άλλη, ούτως ώστε να εδραιωθεί με αυτόν, μέσα από αυτή τη διαδικασία, η παγκόσμια κυβέρνηση, η παγκόσμια δικτατορία. Και βλέπω ότι θα εκεί το πάνε, δια της βίας. Και εξαρτάται από εμάς να μην συμβεί. Όταν δίνεις δύναμη σε κάποιους ανθρώπους, δηλαδή εγώ σαν πολίτης και συνειδιοκτήτης αυτής της χώρας, όπως όλοι μας, απαιτώ από τους δικαστές, από τους κριτές δηλαδή, γιατί μετά, σε κάθε χώρα μετά τον Θεό που πιστεύει ο κάθε λαός, είναι ο δικαστής, είναι ο κριτής, έτσι. Mm-hmm. Οι κριτές λοιπόν θα πρέπει να καλέσουν, αφού ο κόσμος το δηλώνει ότι θέλουμε δικαιοσύνη, να δικάσουν τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν τις τύχες του τόπου στα χέρια τους εδώ και 35-40 χρόνια, από την μεταπολίτευση και έντευξη. Δεν πρόκειται να γίνει, το ξέρεις. Όχι, πρέπει να γίνει. Γιατί δεν πρόκειται να γίνει. Το πρέπει και άλλο. Επιβάλλεται να γίνει. Είναι απέτηση αυτή από τον κόσμο. Το βλέπουμε την απέτηση. Πρέπει να απαιτήσουμε, σαν συμπολίτες, συνειδιοκτήτες αυτού του τόπου, να δικαστούν αυτοί οι οποίοι έχουν φταίξει και έχουν φέρει την Ελλάδα εδώ που την έφεραν. Διότι υπήρξαν πρωθυπουργοί στο παρελθόν, οι οποίοι έχουν συνάψει συμφωνίες. Υπήρξαν υπουργοί οικονομικών που άλλαζαν σαν τα πουκάμισα. Ανάλογα δηλαδή με την περίσταση, διώχνανε εσένα από υπουργό οικονομικών, φέρνανε εμένα που ήμουν προηγουμένως στο υγείας ή στο γεωργίας. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Συνάψατε συμφωνίες. Με ποιους? Γιατί? Ήταν σωστό αυτό που κάνατε? Έκρυβε κάτι? Πρέπει να λογοδοτήσουν. Πρέπει να δικαστούν. Και όσοι βρεθούν υπεύθυνοι, οι υπόλογοι, όσοι βρεθούν υπεύθυνοι ότι έχουν κάνει διασπάθηση δημοσίου χρήματος, ότι έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αυτές σκοπίμως, να δημευθεί η περιουσία τους και να καταδικαστούν, να πάνε στην φυλακή, να φυλακιστούν. Έχουμε τόσα κελιαλές. Έχουμε μπόλικα. Και στο σπίτι κατοίκων, εκεί, στο σπίτι σου, δεν θα βγαίνεις έξω. Να αισθανθείς δηλαδή στο πετσί σου ότι τιμωρήθηκες για αυτό που έκανες εδώ. Μιλάμε, δεν μιλάμε τώρα για ένα ποινικό αδίκημα. Ξεπούλημα της ίδιας της πατρίδας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το πράγμα. Δεν το έχουμε καταλάβει ακόμη. Αύριο τα παιδιά δεν θα έχουν πατρίδα. Θα ζουν σε έναν τόπο τέλος πάντων που θα ονομάζεται τάχα μου Ελλάδα, αλλά δεν θα ανήκει στους Έλληνες που έλεγε εκείνος ο Ανδρέας Παπανδρέου, να πούμε, που ήρθε και τα ξέσκησε όλα. Είναι αυτός ο οποίος έπαιρνε τα μεγάλα τα δάνεια, να πούμε, και μοίραζε στον κόσμο κουτουρού. Και φτάσαμε στο σημείο τώρα να χρωστάμε αυτά που χρωστάμε. Δηλαδή ο μπαμπάς και ο παππούς δημιούργησαν προϋποθέσεις, ο εγγονός, να τα κάνει και μη χειρότερα. Δεν γίνονται χειρότερα. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα για να ακούσουμε. Ναι. Να ακούσουμε το καινούργιο σου τραγούδι, καινούργιο σου εισαγωγικά. Έχει κυκλοφορήσει από τον Ιούνιο. Ναι. Έτσι δεν είναι. Έχεις μαζέψει όλα τα δάκρυα μαζί. Τα τρία CD που κυκλοφόρησαν μέσα σε ποιο, ποιο διάστημα, δύο χρόνια. Μέσα σε δύο χρόνια κυκλοφόρησαν τα τρία. Ενάμιση χρόνο περίπου κυκλοφόρησε. Το κοινωνικό, το χορευτικό και το ερωτικό και το χορευτικό. Και
όταν τελείωσε ο κύκλος αυτών των τριών δίσκων που ήταν 7 τραγούδια ο έκαστος δίσκος, συνδεπλήρωσα άλλα 4 τραγούδια ούτως ώστε να γίνουν 21 συν 4, 25, 2 και 5, 7, η τρέλα μου δηλαδή. Ναι. Και κυκλοφόρησε εκεί, γύρω στον Ιούνιο. Έχουμε λοιπόν ένα καινούριο single και έχουμε και καινούριο βίντεο κλιπ. Έτσι το γύρισε το κάναμε κλιπ. Ναι, πριν από λίγες ημέρες, κάτω από τόσο αντίξωες συνθήκες, δηλαδή ποια ήταν η μέρα η κρυόπολη. Το χθες, πότε, Δευτέρα, ναι, Δευτέρα. Δευτέρα και πάλι τι 8 το βράδυ, να έχεις δίκιο. Το βράδυ πήγαινε στο Λάβριο πάνω στο ύψωμα. Από το πρωί, ε. Λιγότερο από 9 βαθμούς είχε. Αλήθεια. Ναι, η μοίρα μου το έχει να κάνω βίντεο κλιπ πάντοτε κάτω από τέτοιες συνθήκες. Είσαι έτσι βγαίνει πιο εκφραστικός. Πολύ. Κούκλι σου, λέω κλούκλος. Κλούκλος, κλούκλος πήγα να πω κι εγώ. Ένα τσιγκανάκι, είπε, επιστρέφουμε. Αν δεν σε είχα ερωτευτεί, FM, πάντα τα καλύτερα. Δεν μπορώ να σκεφτώ για, όχι τη σημερινή μέρα, θα ήταν υπερβολή να το πω, για τις εξελίξεις αυτές, για την εποχή αυτή που διανύουμε, που έχει λίγο μαυρίσει. Πόσο καιρό έχει μαυρίσει ψυχή μας, 2-3 χρόνια νομίζω, ναι, 2 χρόνια σίγουρα, ναι, που έχουμε μπει σε ένα τελείως άλλο. Η προετοιμασία ήταν πριν από 2 χρόνια και μετά τον προηγούμενο χρόνο ξεκίνησε κατά ρηπάς το ένα μέτρο πίσω από το άλλο. Και σήμερα έχουμε φτάσει πια στο να βγαίνουν εξεδιάνθρωπα και να μας λένε ότι παιδιά ή θα μας υποστηρίξετε ή θα πέσετε μόνοι σας στον κρεμό. Δηλαδή, ή πάμε μαζί στον κρεμό ή θα πέσετε μόνοι σας.
Νότης Φακενάκης, όσοι ήρθατε μόλις τώρα στην παρέα μας, χαρακτηριστική φωνή. Ακούσαμε και ένα από τα καινούργια tracks από τα ματωμένα δάκρυα. Ένα τσιγκενάκι είπε, το οποίο το έχει γράψει. Έχει γράψει ο Δήμος Αναστασιάδη στην μουσική και τον Βίκη... στίχο Βίκη Κυροθόδωρο. Μπορώ, δίνεις ευκαιρίες σε νέα παιδιά, με λόγια το Δήμο κυρίως. Έτσι, η Βίκη είναι πολλά χρόνια στιχουργός. Η Βίκη με πρωτοπροσέγγισε στην Ιερά Οδό όταν τραγουδούσα πριν από 10 χρόνια, 11. Και ήμουν επάνω στο Ναυατόριο, τραγούδαγα τον. Το δάνειο ζωής εκείνη τη στιγμή, από ό,τι θυμάμαι. Και ήρθα στην Ιερά Οδό. Στην Ιερά Οδό. Και δίπλα μου, στο Ναυατόριο πάνω, είχα δύο κορίτσια. Την Αγγελική Ηλιάδη από τη μία και την Γεωργία Ηλιάδη από την άλλη. Μετά από 10 χρόνια πριν ήρθατε, η Αγγελική τύπου χωρίς CD, έτσι χωρίς να έχει βγάλει άλμπουμ. Ένα κορίτσι που είχα μαζί μου ήδη 2-3 χρόνια ήταν η Αγγελική. Ναι, δεν είχε βγάλει ακόμα δίσκο. Τίποτα. Μαζί. Ήταν ένα από τα κορίτσια που τραγούδαγα μαζί μου. Και με χαιρετάει, μου έδωσε το χέρι της η Δή και τα λοιπά, και μετά έρθει στο καμαρίνι και γνωριστήκαμε και μου λέει, γράφω και κάποια στιχάκια και τα λοιπά, το όνειρό μου είναι να τραγουδήσει κάποιο στιχάκι μου, να τα δει, να στα δώσω. Ήταν χρόνια από εκεί και έπειτα για να... Κοίτσα απλά με το που σου το πες. Ήταν χρόνια για να πρωτοδώσει. Α, ναι. Ναι, ναι. Εσύ είπες, δώσε μου, έτσι όπως συστηθήκατε, φέρε μου να δω, να βγούμε. Φέρε μου να τα δω, να τα δω, να σου πω τη γνώμη μου και τα λοιπά. Εγώ τη εξήγησα τη Δίκη, όπως λέω και σε όλους τους ανθρώπους, ότι όταν μου φέρει έναν στίχο, σκέτο στίχο, για εμένα είναι μισή δουλειά. Διότι εγώ θέλω να είναι ολοκληρωμένο. Mm-hmm. Ένα αποτέλεσμα ολοκληρωμένο μαζί με μουσική. Λοιπόν, ή ένα συνθέτης έρχεται και μου λέει: έχω γράψει μια πολύ ωραία μουσική, αλλά θέλω κάποιον να την επενδύσει με στίχο κτλ. Και έτσι λέω εγώ στους ανθρώπους: παιδιά, αν θέλετε να με προσεγγίσετε, φέρτε μου ένα δισκάκι το οποίο να έχει μέσα τραγούδια. Mm-hmm. Τώρα, πώς θα βρείτε τον τρόπο. Ο συνθέτης με τον στιχουργό να τα ταιριάξετε είναι δική σας ιστορία. Δεν μπορώ εγώ να το κάνω αυτό. Δεν γίνεται να το κάνω. Και η Βίκη κάποια στιγμή, δηλαδή μετά τα επόμενα χρόνια, μου έφερε κάποια μελοποιημένα πράγματα. Και της έλεγα πάντοτε, παραπονούμενη εκείνη του τύπου, ρε Νότι μου, να μη σ' αρέσει πια τίποτα. Δίκη μου. Α, της έλεγες δεν μ' αρέσει κιόλας. Δεν μ' αρέσει. Αφού δεν μ' αρέσει η μουσική, δεν ταιριάξε. Τι να κάνω. Γιατί μου είπες ότι ήθελες να είναι όλο μαζί, δεν μου είπες ότι δεν σου άρεσε κιόλας. Να είναι όλο μαζί, αλλά να μ' αρέσει. Εννοείται να μ' αρέσει. Πώς θα τραγουδήσω ένα τραγούδι. Σαφώς, ναι. Επειδή είμαστε φίλοι. Και τώρα που προέκυψε λοιπόν το τραγούδι και της είπα ότι αυτό είναι το τραγούδι, θα το τραγουδήσω. Καταχάρηκε, ας πούμε. Δεν το πίστευε. Ναι, και τη λέω: είδες, είναι τόσο εύκολο. Αν κάτι δηλαδή που ταιριάξει ο στίχος με τη μουσική μου αρέσει, δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω το τραγούδι. Και ο Δήμος που είναι ένα πάρα πολύ νέο παιδί, δηλαδή καινούριο πολύ σε δισκογραφία. Ναι, έχει γράψει ακόμη ένα τραγούδι ο Δήμος μέσα στον δίσκο, μέσα σε αυτά τα 4 τραγούδια, το σύγκληρωμα, που τον στίχο τον έχει γράψει ο Μάνος ο Ελευθερίου, ο εξαιρετικός Μάνος Ελευθερίου, που είναι και εξαιρετικός άνθρωπος πέραν από. Με τρομερό χιούμορ, ακριβώς. Ιδιαίτερο. Ναι, ναι. Τώρα που πας για Ιερά Οδό. Και ήταν η αιτία ο Μάνος Ελευθερίου για την τελετή των 25 ετών και την κασετίνα αυτή που έγινε. Α, ναι. Βέβαια, πριν από 2 χρόνια κάναμε μια εκπομπή στον ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Αθηναίων και ήταν ο Αντώνης ο Σάλης απ' έξω. Και τότε, όπως είμαστε εμείς στο στούντιο και ο Αντώνης απ' έξω, του λέει: καλά, τι έχετε κάνει για τον Νότι που συμπληρώνει φέτος τώρα, δηλαδή σε λίγο καιρό, ας πούμε, τα 25 του χρόνια. Α, το θυμότανε. Ναι. Το θυμότανε. Πάνω στην κουβέντα του είπα, ναι. Συμπληρώνω τώρα 25 χρόνια, ας πούμε, που είμαι στο τραγούδι και 20 χρόνια που είμαι στην δισκογραφία. Και ο Αντώνης του κάνει κάτι νόηματα και τα λοιπά, λέει πρέπει να κάνουμε μία εκδήλωση. Από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί ξεκίνησε. Ναι, ναι. Μπράβο. Τώρα που είσαι μια Ιερά Οδό, επειδή είπες που ήσουν με την Αγγελική Ηλιάδη και άλλη μια κοπέλα, ήταν τότε που κάποια στιγμή παρατρίχα να γίνει ένα ατύχημα. Βέβαια. Εκείνη η χρονιά ήταν. Ναι. Θυμάμαι, μου το είχες πει τότε. Εκείνη η χρονιά ήταν. Ναι. Κάτι, όχι με ασανσέρ, ανέβαινες, δεν θυμάμαι τι που είχα έρθει. Κάτι ανέβαινες προς τα πάνω και κάτι έγινε και σου πέρασε ξυστά. Ακριβώς. Ήταν. Όλο το σκηνικό ήταν μια τεράστια πυραμίδα. Μπράβο. Ναι. Τον Μάγια. Ναι. Όπου μέσα στο κέντρο της πυραμίδος, που ήταν φτιαγμένη και φαινόταν σαν να ήταν πέτρινο όλο αυτό το πράγμα, υπήρχε μια σκάλα. Πτυσσόμενη, ανεμοκατέβαινε δηλαδή αυτή η σκάλα, όπου με έπαιρνε από πάνω από τα 9 μέτρα και με κατέβαζε σιγά σιγά. Αυτή η σκάλα λοιπόν έχει φύγει προς τα επάνω, αποχωρούσε δηλαδή η γέφυρα, η πυραμίδα, και έρχεται μια κοπέλα που πουλάγε λουλούδια, ας πούμε, και ήρθε δίπλα μου για να μου δώσει κάποια λουλούδια που μου έστειλε κάποιος φίλος. Και αφού βλέπω εγώ τη σκάλα και έχει ανέβει στο μέσον περίπου και έχει σταματήσει, σκεφτόμαι ότι και αν έχει σταματήσει και το σειρματόσχηνο τώρα έχει πάρει ανάποδες στροφές για παράδειγμα και δεν έχει τεντώσει, δεν είναι δηλαδή σφινωμένο. Το σκέφτηκες εκείνη τη στιγμή αυτό. Την ώρα εκείνη που τραγουδούσα, ναι. Και αν φύγει το σκηνή και είναι λάσκα, μας σκότωσε. Mm-hmm. Και παίρνω το κορίτσι, βάζω το χέρι μου στην πλάτη και την παίρνω πιο μπροστά και φεύγει η σκάλα. Και πέφτει κάτω. Καλά, αυτό είναι και λίγο υπερφυσικό να το σκεφτείς και να γίνει εκείνη τη στιγμή και όλα στο καπάκι, δηλαδή να σου έρθει φλασιά. Έτσι γίνεται. Δεν ήταν η πρεμιέρα. Όχι, ήταν μια άσχετη γραφιά. Ναι.
Και τέτοια μου έχουν συμβεί αρκετά. Αλήθεια. Βέβαια, ναι. Ζογκλέρι με, τι νομίζεις, κασκαντέρ. Ναι, δεν μου το έχεις πει αυτό. Βέβαια. Κολοτούμπες στον αέρα, σκάω κάτω με σπαγκάτα από τα νέα μέσα. Στον αέρα. Θες να μου πεις κάτι το οποίο σου έχει συμβεί για το οποίο. Στον ίδιο χώρο, την ίδια χρονιά, έχει ένα ναυατόριο το οποίο είναι μόλις βγαίνεις από τα καμαρίνια για να βγεις στην σκηνή. Ήταν ένα ναυατόριο που με έπαιρνε και με ανέβαζε στον δεύτερο όροφο, από εκεί που έπαιρνα τη σκάλα για να κατέβω με την πυραμίδα. Ύψους δηλαδή, ξέρω εγώ, 6 μέτρων περίπου. Ναι. Και κάποια στιγμή πάω να μπω μέσα, λείπει το ναυατοριάκι, ένα μικράκι ναυατόριο. Και βάζω μέσα το κεφάλι μου για να δω πού βρίσκεται. Και με το που βγάζω το κεφάλι μου, φεύγει, πέφτει το ναυατόριο. Θα με έκοβε στη μέση από την κορυφή του κεφαλιού μου μέχρι τα πόδια. Μου λες το Λούνα Πάρκ το τρόμο ήσουν εκείνη τη χρονιά, εσύ. Είναι, γενικά είναι. Ο τρόμος ο ίδιος, εγώ είμαι. Έτσι όπως μου το λες, εκείνη η σεζόν ήταν για γερά νεύρα. Ναι, και δεν τότε... μην καταλαβαίνει και κανείς τίποτα που κάθεται κάτω και. Εγώ μετά βγήκα να τραγουδήσω. Αυτό λέω, το καταλαβαίνει κανείς εκείνη τη στιγμή. Όχι, βγαίνω και του τα λέω. Παιδιά, το ότι βρίσκομαι εδώ πέρα είναι σύντομα. Θαύμα, πάλι η Παναγία βάλε το χέρι της και διάφορα τέτοια. Ο Παναγιώτης έβαλε, λέω, το χέρι. Και έβαλε και το κεφάλι μέσα. Το έβγαλε το κεφάλι ο Παναγιώτης. Και πόσα χρόνια πριν ήταν αυτό? 10. 11. Άρα μιλάμε για τύπου 2000, ας πούμε. Το 99 προς 2000 και το 2000 προς 2001. Ωραία. Είμαστε στην Ιεράδο. Από το 99, σε πω τώρα φέτος. Πες μου αυτή τη στιγμή πώς είναι τα πράγματα στην νυχτερινή Αθήνα. Καμία σχέση το τότε με το τώρα, έτσι. Δραστική αλλαγή. Κοίταξε να δεις. Όσον αφορά εμένα προσωπικά. Ναι, πάντα εμένα, όσον αφορά εσένα. Εγώ τραγουδώ λιγότερο διότι τόσο αντέχω. Δεν αντέχω λιγότερο. Και είναι δύο χρόνια που ήδη τώρα δεν τραγουδίσω. Δεν αντέχω περισσότερο να τραγουδίσω περισσότερες ημέρες. Δεν γίνεται, δεν μπορώ οργανικά. Διότι αυτό που κάνω πάνω στη σκηνή είναι αυτό που έκανα και στα 30. Μα δεν γίνεται να είσαι στα 52 όπως και στα 30, ας πούμε. Πολύ βιολογικά δεν μπορείς να τα απεξέλθεις. Κουράζομαι δηλαδή απίστευτα γιατί κάνω μαραθώνιο. 3,5 ώρες άμα τραγουδάς είναι σαν να έχεις κάνει μαραθώνα. Πώς το λένε, Παναθηναϊκό στάδιο. Τόση κούραση. Βάλε έναν. Όχι, βάλε. Κακό στο λέω και εγώ το βάλε, δεν είναι σωστό. Ναι. Κάνε μια καλή συνεργασία γιατί εσύ πάντα, όσο θυμάμαι, με ξέρεις ίσως τον Χρήστο Δάντη. Που θυμάμαι και τότε και στο Φίβερ και την πήγε το Παγκάκι, μπράβο. Θυμάμαι ότι γενικά ήσουν, δηλαδή είχες συνεργασίες με πιο πολύ καινούργια παιδιά, να το πω. Ναι. Ξέρεις έτσι. Θα μπορούσες να κάνεις μια φορά μια συνεργασία με έναν πολύ γνωστό καλλιτέχνη, οπότε να μοιραστείς το χρόνο αυτό, ναι, και να μπορέσεις. Δεν μπορώ να τραγουδήσω λίγο. Δεν μπορείς, όχι. Λοιπόν. Είναι αυτή η χρόνη μου εμένα. Τόσο τραγουδάω. Διότι τόσο αισθάνομαι ότι οφείλω να κάνω ως έργο και τόσο περιμένει και ο κόσμος να δει από εμένα. Δηλαδή είναι ένα αλυσβερίσι το οποίο. Έχει μία συνταγή. Και αυτή τη συνταγή δεν θέλω να τη χαλάσω. Έχω πει μία συνταγή. Το λέω τώρα με. Σωστά το λες. Ναι. Πώς το λένε. Εισαγωγικά. Εισαγωγικά. Μία συνταγή η οποία είναι δική μου. Και δεν θέλω να τη χαλάσω, διότι είναι ωραία συνταγή. Μ' αρέσει και εμένα η γεύση της, ας πούμε, και αρέσει και στον κόσμο. Και μιλάμε πλέον για δύο βράδια την εβδομάδα, τα τελευταία χρόνια. Εδώ και δύο χρόνια, και πέρυσι και πρόπερσι, δύο βράδια. Εγώ το έχω εφαρμόσει αυτό από το 97. Από το 97 δηλαδή έκοβα μία ημέρα. Πριν την κρίση στην ουσία δηλαδή. Το 95 προς 96 στον Γκάζι τραγουδούσαμε 6 ημέρες. 6. 6 νομίζω ή 6 ή 5. Μετά από 2 χρόνια το είχα κάνει μία μέρα λιγότερη. Και κάθε 3 χρόνια εκεί, κάθε 3-4 έβγαζα μία ημέρα. Τώρα είναι ο τρίτος χρόνος που θα τραγουδήσουμε διήμερο. Και κάτι μου λέγεις πριν εκτός αέρα το σκέφτησα να το κάνεις και μία. Βέβαια. Θα γίνει μέσα στη σεζόν αυτή ή μπορεί. Όχι. Αυτή η περίοδος είναι 2 ημέρες. Okay. Αλλά είπα ότι μελλοντικά. Καλά, με σένα δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Θα μπορούσες να πεις μετά τα Χριστούγεννα, παιδιά, ξέρετε, μία μέρα. Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Να σου πω το λόγο γιατί. Γιατί. Διότι όταν έχω συμφωνήσει κάτι. Πρέπει να τηρηθεί ευλαβικά. Με βλάβεια. Και από τις δύο πλευρές. Και όταν έχεις μαζί σου κόσμο, ο οποίος έχει σχηματίσει την ζωή του πάνω στην εργασία του, δεν μπορείς να του πεις. Ενώ έχεις στο μυαλό σου ότι θα έχεις αυτά τα έσοδα και θα ανταπεξέρχεσαι κατά αυτόν τον τρόπο στην ζωή σου, τώρα εγώ θα σου αφαιρέσω τα μισά. Πώς θα το κάνεις αυτό? Είναι σε αυτό που κάνει η κυβέρνηση της πλάκας τώρα δηλαδή. Mm-hmm. Και οι προηγούμενες κυβέρνησεις της πλάκας που είχαμε. Που κάποια στιγμή έβγαινε και σου έλεγε περικοπή. Τι περικόπτης ρε πλάκα. Ας μην είχες βάλει στο δημόσιο τους ανθρώπους που μας παρουσιάζει το δημόσιο ως προβληματικό. Εσύ τους τοποθέτησες. Εσύ και εσύ, εσείς δηλαδή. Ναι. Εφόσον τοποθετούσατε κόσμο χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις να μπορείς να τα ανταπεξέλθεις οικονομικά, γιατί τους έβαλες, έκανες λάθος. Και τι θες να το πληρώσουν τώρα εκείνοι? Αυτοί φτιάξαν τη ζωή τους βάσει των συνθήκων της εργασίας τους. Τώρα πώς του λες να πούμε, είχες έσοδα 10.000 το χρόνο και τώρα θα έχεις 6.5. Πώς θα τα φέρει η πόρτα με 6.500? Πώς του κόβεις από τη σύνταξη, με ποιο δικαίωμα? Έχει κάνει μια συμφωνία μαζί σου.
με το κράτος εργοδότη. Ναι, αυτή τη συμφωνία πρέπει να την τηρήσετε, βλάκα. Οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Ναι, σωστό. Είσαι ασυνεπής. Ανακόλουθος. Οπότε και εσύ θες να είσαι απόλυτα συνεπής απέναντι στο κοινό. Βέβαια. Απέναντι σε όλους. Απέναντι στον επιχειρηματία, σε οποιον οποιαδήποτε έχει κάνει τη συμφωνία σου. Και με τον κόσμο. Θες να μοιραστείς, θα πιάσω τη λέξη αυτή κόσμο, γιατί ένα από τα. Από τα μεγάλα, πώς να το πω τώρα, δηλαδή αν μου πούνε πες το σήμα κατέθεν του Νότι, θα σκεφτώ διάφορα πράγματα, αλλά κάτι που θα μου ήρθε αμέσως στο μυαλό είναι το πολύ φανατικό κοινό που έχεις. Έχεις ένα τεράστιο και νομίζω και πάρα πολύ αντρικό κοινό κιόλας. Από όλα. Από όλα, αλλά νομίζω ναι, πλειοψηφία δεν είναι, αν βάλουμε μια αναλογία, ξέρω εγώ, 60-40, δεν ξέρω πώς θα το πούμε. Όχι. Όχι. Νομίζω ρε παιδί μου. Είναι ζυγισμένα, είναι μια χαρά. Το βλέπω, βλέπω τα αγόρια, δηλαδή Νότι και ξερό ψωμί πίνουν νερό στο όνομά σου, ρε παιδάκι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οι οποίοι σε ακολουθούν πιστά. Από τότε που σε ανακαλύψαν, είτε είναι από το όπα όπα, είτε είναι από το πρώτη φορά γιορτάζω, δεν ξέρω και εγώ τι είναι από το ναϊκό. Ναι. Πώς τη βιώνεις εσύ αυτή τη σχέση, το γιατί φαντάζομαι ότι σε σένα βλέπουν μια αλήθεια και σε λατρεύουν. Αυτό. Είναι η σχέση που υπάρχει μεταξύ μας. Είσαι από τους λίγους που έχουν τόσο πολύ δεμένο κοινό και δεν το λόγο. Δεν τους ξέγελασα ποτέ. Γιατί αυτό που εισπράττουν είναι αυτό το οποίο περιμένουν να εισπράξουν. Δεν έκανα έκπτωση πουθενά. Δεν κάνω έκπτωση ούτε και στα χρήματα που παίρνω. Παίρνω τα ίδια χρήματα. Και είμαι ο μόνος που το λέει. Όλοι κάνουν εκπτώσεις. Εγώ γιατί δεν κάνω εκπτώσεις? Γιατί ποτέ δεν πήρα περισσότερα από ό,τι έπρεπε να πάρω. Μάλιστα. Για να αναγκαστώ να πάω πίσω. Εγώ φέρνω τα χρήματα και παίρνω αυτά. Παίρνω λιγότερα από αυτά που θα έπρεπε πάντοτε να παίρνω. Προσωπικά παίρνω λιγότερα χρήματα. Αλλά είναι επιλογή δική μου. Για να μπορώ να λέω στον επιχειρηματία θα κοστίζει τόσο. Θα παίρνεις ανέκαθεν εννοείς. Βέβαια. Ανέκαθεν έπαιρνα αυτά που όριζα. Και αυτά που όριζα συνειδητά και με συνέστηση του τι κάνω, έπαιρνα λιγότερα αυτά που έπαιρναν κάποιοι άλλοι συνάδελφοί μου, οι οποίοι έκαναν λιγότερα από εμένα. Δηλαδή, τραγουδούσαν λιγότερο. Έφερναν λιγότερο κόσμο στα κέντρα διασκέδασης κτλ. Και έτσι υπάρχει, πώς να το πω, η σχέση είναι σωστή, όπως πρέπει. Και με τον επιχειρηματία, διότι και εκείνος ανταπεξέρχεται οικονομικά, δεν του τα παίρνει ο άλλος να το στείλει στην τράπεζα να πάει να βγάλει αυτά που έχει μαζέψει για να σε πληρώσει. Mm-hmm. Ναι. Και ο κόσμος που εργάζεται δίπλα σου ξέρει ότι είσαι εντάξει, δεν παίρνεις τρομακτικά ποσά σε σχέση με κάποιους άλλους οι οποίοι παίρνουν τίποτα. Είναι όλα μετρημένα. Τα παιδιά που έρχονται και σε βλέπουν στο μαγαζί, το κοινό σου. Τα κορίτσια που έχουν κάνει τατουάζ την υπογραφή μου και το πρόσωπο μου πάνω στο σώμα τους. Απίστευτο είναι αυτό. Αυτό είναι απίστευτο. Γιατί λες τώρα τα αγόρια που φανατίζονται και τα λοιπά. Εντάξει, φανατίζεσαι με κάτι. Εγώ έχω δει τσαμπουκάδες με την καλή να το λέω τώρα. Ναι. Αυτό σου λέω ρε παιδί μου. Νότις, νότις, νότις. Και κυρίως το αγόρι είναι το φανατικό, δεν είναι το κορίτσι. Ναι, άμα βλέπεις ένα κορίτσι τώρα που έχει στον αφιένα του. Τατού. Τατουάζ το πρόσωπό σου. Ναι, αυτό δεν το συζητάω. Όταν βλέπεις την άλλη να έχει τατουάζ την υπογραφή σου, όπως ακριβώς υπογράφω. Στου τίσου. Ναι, πάνω, νότις, νότις, θα συζητήσουν. Ναι. Ναι. Υπογραφή αυτή κανονικά στον αφιένα τη. Το δεσπινάκι. Ναι. Την είδα προχθές, γι' αυτό τώρα το θυμήθηκα. Ο Μανώλης στην Κρήτη έχει όλη μου τη μούρη πάνω στο νόμο του εδώ πέρα. Πολλά παιδιά. Ο Χριστάκης έχει την υπογραφή με εδώ. Τατουάζ μέσα στα κάτω χείλη. Για μου δείχνει το κάτω χείλος. Αλήθεια, ναι, λες. Ναι, στο κάτω χείλος έχει την υπογραφή μου. Το Νότης. Πώς γίνεται στο κάτω χείλος να το σκαλίσει τώρα από περιέργεια. Πώς γίνεται να κάνει κάτι στο κάτω χείλος. Τατουάζ το χείλος μέσα. Ναι, δύο είναι. Ο Χριστάκης και άλλος ένας. Πολλοί κόσμος. Έρχονται αυτά τα παιδιά, τα βλέπεις στο μαγαζί. Τι σου λένε, ποιος είναι ο προβληματισμός τους? Όλα αυτά που απασχολούν τον κόσμο, δηλαδή η ανεργία, δηλαδή το τι θα κάνουν κτλ. Στα λένε αυτά, τα συζητάτε. Ναι. Κατά καιρούς μου έχουν πει διάφορα. Έρχονται, μου λένε τα πολύ προσωπικά. Νέα παιδιά δεν είναι όλα αυτά. Νέα παιδιά. Ναι. 19, 22. Ναι, το λέω γιατί είναι πάνω ακριβώς σε αυτή την ηλικία που φαντάζομαι θα έχουν πολύ έντονους προβληματισμούς. Αν τα λένε αυτά σε σένα, αν τα μοιράζονται μαζί σου. Στην Νικολίνα που σου λέω τώρα ότι έχει το γυμούρι μου στον αφιένα τη. Δεν πρέπει να είναι πάνω από 22-23 ετών. Απίστευτο. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια. Έχουμε το «Και δεν μπορώ». Αυτό έχεις πει και πριν, ψεύτη. Σας τον δίνω τον είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου. Είναι. Και καλά. Λοιπόν, μετά θα βάλουμε ένα που είναι το δικό μου αγαπημένο. Δεν θα ξέρω να το πιο είναι όμως. Ένα που το είχα λιώσει όταν είχε βγει. Πάμε. Βλέπεις πάλι την αγάπη φυλακή και θα μπορείς
για αυτά τα μάτια τα κλαμμένα. Θα φεύγεις πάλι και θα τρέχεις σαν τρελή. Που θέλω εσένα, που θέλω εσένα. Και δεν μπορώ να σε ξεχάσω, δεν μπορώ. Σε ποια ματιά τα όνειρα να γράψω. Και προσπαθώ να σε ξεχάσω, προσπαθώ. Χρόνια δεν έχω τώρα για να γλάψω. Σαν αεροπλάνα και σε τρένα θα χαθείς και σε λιμάνια του κορμιού σου ξεχασμένα. Στη Σαλονίκη κάποια νύχτα θα βρεθείς να κλαις για μένα, να κλαις για μένα. Σε ξεχάσω δεν μπορώ. Σε ποια ματιά τα όνειρα να γράψω. Και προσπαθώ να σε ξεχάσω, προσπαθώ. Πολλά δεν έχω πολλά για να γράψω. Σε ξεχάσω δεν μπορώ. Σε ποια ματιά τα όνειρα να τάξω. Και προσπαθώ να σε ξεχάσω, προσπαθώ. Χρόνια δεν έχω τώρα για να γράψω. Και συντονιστεί σε μία ταινία, ένα σύριαλ, θα το κολλήσει. Όχι, όχι. Αναφέρομαι σε κάτι το οποίο. Ναι. Όταν βλέπει ταινία, θα δει την ταινία. Ναι. Όταν βλέπει ένα ντοκιμαντέρ, θα δει όλο το ντοκιμαντέρ. Τι διαφημίσει, θα το γυρίσει. Βέβαια. Απαραίτητα. Να τσεκάρει τι παίζει αλλού, τι παίζει στα άλλα. Δεν μπορώ να δω τι διαφημίσει. Με εκνευρίζουν. Γιατί πάρα πολλέ εξ αυτών είναι και εκνευριστικέ, έτσι. Έχουν βρει τώρα και ένα στυλάκι τάχα μου χιουμοριστικό, δηλαδή. Φωνάζουν εντωμεταξύ στην Ελλάδα. Μερικέ χιουμοριστικέ είναι πολύ αστείε. Υπάρχουν πάρα πολύ καλέ. Όπω είναι αυτό ο τύπο. Με το 888, ας πούμε. Έτσι, το... Ναι. Μερικές είναι πολύ καλές, ναι. Όντως. Οι περισσότερες όμως είναι εκνευριστικές, έως και σαχλές. Πες μου, τι γουστάρεις την τηλεόραση για να καταλάβω. Αυτό που σου είπα, μπορεί να δω μία ταινία. Εκ πέρα από ταινία, λοιπόν. Μπορεί να δω. Σύριαλ. Όχι, ποτέ. 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 Το μόνο σύριαλ που είχα δει ήταν παίρνοντας DVDs από το Video Club και βλέπα τις 24 ώρες. Α, το 24. Ναι, το Lost το είδες ποτέ. Και το Lost είδα λίγο. Λίγο ή με το φτάσει μέχρι το τέλος. Όχι, όχι. Α, ήθελα να σε ρωτήσω για το φινάλε, να μου έλεγες. Με κούρασε. Ήταν τόσο επαναλαμβανόμενα αυτά που συνέβαιναν. Δηλαδή το πήγαινε τόσο λαό-λαό πια το πράγμα που κάποιος μου λέει: κουράστηκα, δεν μπορεί, ας πούμε. Όπως αυτό το κάνουν. Έκλεισε πέρσι, έκανε 6 σεζόν. Σταμάτησε. Όπως και στα ντοκιμαντές που φτιάχνουν οι Αμερικάνοι ως επιτοπλίστων, όπου για να σου δείξει το αποτέλεσμα πηγαίνει μπρος-πίσω, μπρος-πίσω, στα ίδια και τα ίδια, επί μία ώρα. Για μια ιστορία η οποία θα έπρεπε να ολοκληρωθεί μέσα σε 7,5 λεπτά. Εντάξει, δεν υπάρχει όμως παραγωγή που να κρατά τόσο. Αναγκαστικά το κάνουν μισή ώρα ή 45 λεπτά για να βγάλουν ένα επεισόδιο. Ναι, αλλά δείξε κάτι. Μου δείχνει το ίδιο. Και κάνεις διαφημίσεις, σταματάς για διαφημίσεις. Επιστρέφεις, μου κάνεις όλη την αναδρομή αυτών που μου έχεις δείξει. Αυτό που είδες. Ναι. Και ξανά μανά. Αδελφάκι, με κούρασες. Άρα μου λες ότι δεν έχεις δει ποτέ σε ελληνικό σεριάλ. Όχι. Αλήθεια. Ούτε παλιότερα. Είχα δει όταν ήμουν πιτσιρικάς. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Α, τόσο παλιά. Τότε αυτά ήταν. Νομίζω ότι ήταν το πρώτο ελληνικό ή όχι, κάνω λάθος. Μπορεί και να το πρώτο. Ο Άγνωστος Πόλεμος. Άγνωστος Πόλεμος. Ναι. Τότε τα βλέπαμε γιατί δεν υπήρχαν και άλλα. Αλλά είχαν και περισσότερο ενδιαφέρον νομίζω. Κάτι πολύ ωραίο που έχουν σκάσει κατά και. Καταρχάς πέρσι έσκασε ένα πολύ ωραίο που λεγόταν το νησί. Δεν το είδα. Είδα στιγμιότυπα, δεν το είδα. Ήταν πράγματι καλό.
Πολύ ναι, γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή υπάρχουν και εξαιρετικές δουλειές. Ή στα χιουμοριστικά π.χ. μου άρεσε πάρα πολύ πριν 4-5 χρόνια το παραπέντε. Παραπέντε, ναι. Ναι. Θεωρώ ότι ήταν κορυφαίο στο είδος του αυτό κτλ. Αυτά για να τα δεις, θα πρέπει να είσαι συντονισμένος εκείνες τις ώρες. Εκείνες τις ώρες εγώ δεν είμαι ως επιτοπλίστης. Δεν έχεις κάτι να γράφει και να το. Έχω πάρει ένα. Όχι απλά που γράφει. Έχει το μηχάνημα δηλαδή και καταγράφει αυτά που παίζει, αλλά μπορείς να γράφεις και από δίσκο σε δίσκο. Βεβαίως, ναι. Το πήρα σαν gadget. Και το έχεις απλά και το κοιτάς. Πάντα. Πάντα. Είσαι κατσετάκια. Πολύ. Αλλά δεν τα χρησιμοποιώ. Συγγνώμη, βέβαια. Έχω πάρει, να σου πω, το iPhone, το 3, όταν ήμουν στην Αμερική, το πήρα και δεν το χρησιμοποιώ τώρα ούτε ως iPod για να ακούσω κάποια τραγούδια. Για το πήρε. Ξέρω εγώ. Έχεις δηλαδή άλλο κινητό. Πήρες iPhone, αλλά έχεις άλλο κινητό. Πολλά κινητά. Τα οποία χαλάνε φυσικά γιατί τα πετάω κάτω, πέφτουν συνέχεια. Τι γνώμη έχεις τώρα που είμαι για τα σύραλ, μου ήρθε φλασιά γιατί φαντάζομαι την απάντησή σου, ή μπορεί και να με εκπλήξεις, δεν ξέρω. Έχει γίνει τεράστια μόδα τα τελευταία 3 χρόνια με τα τουρκικά. Μην πεις για τα τουρκικά. Ναι. Διότι αυτή είναι η άλωση της νεότερης ιστορίας. Ξέρεις όμως, Νότι, τι άκουσα προχθές, κάπου το βλέπα που το λέγανε. Είχαν στατιστικά, ξέρεις σε πόσες χώρες αυτά έχουν τρομερή τιμή. Δεν είναι μόνο. Τα τουρκικά, ναι. Τα πουλάνε, τα εξάγουν σε πάρα πολλές χώρες. Ναι. Όχι μόνο της Ευρώπης, ναι, του κόσμου. Γι' αυτό. Και είχε έρθει στο μέσα στην καλή χαρά, ποιος είχε έρθει, ο Κώστας ο Κόκλας, ένας τοπιός, και μας έλεγε: παιδιά, σαν παραγωγές, αυτά δεν συγκρίνονται ούτε καν με τα δικά μας. Είναι τεράστια. Τεράστια είναι παραγωγή. Τεράστιες παραγωγές και πολύ δυνατά. Σε εκατομμύρια πολλών. Ναι, δηλαδή και γι' αυτό το λόγο είναι εντυπωσιακά και τα πουλάνε και έχουν και υψηλή τηλεθέαση. Ναι, αλλά είναι δυνατόν δεν παγκάσα να πούμε από τη στιγμή που αυτός ο λαός, αυτή η φυλή τέλος πάντων, που μιλάει αυτή την γλώσσα, είναι αυτή που σου έχει κλέψει την πατρίδα. Όλη την Ιωνία μας την έχουν κλέψει, την πατρίδα της γιαγιάς μου. Να μου πεις τώρα πώς να αισθάνεσαι ότι σου κλέψαν την πατρίδα και πώς να το θυμάσαι. Για παράδειγμα, όταν ο προηγούμενος πρωθυπουργός αυτής της χώρας είναι κουμπάρος με τον πρόεδρο. Κατάλαβε. Δεν γίνεται. Μήπως το εξηγείς που τόσο κόσμο τα βλέπει. Μιλάμε τώρα για τρελές τηλεθεάσεις. Κάτι 40% σου λέω, έτσι. Δεν θυμόμαστε, Θεέ μου. Δεν θυμόμαστε. Και όποιος δεν θυμάται, συνεπάγεται ότι βρίσκεται σε λύθη. Άρα, αφού δεν θυμάται και βρίσκεται σε λύθη, δεν γνωρίζει την αλήθεια. Και αφού δεν γνωρίζει την αλήθεια, δεν θα έπρεπε φυσιολογικά να εκφέρει και γνώμη. Διότι μη γνωρίζοντας την αλήθεια, πώς μπορείς να εκφέρεις γνώμη. Και πώς μπορείς να είσαι μέσα στα πράγματα, αφού δεν θυμάσαι. Και λέω άλλος, καλά, αυτό έγινε έτσι, έτσι, έτσι και έτσι. Και λες, ρε Μπαγκάσα, θυμάσαι πέρυσι το περιστατικό εκείνο που συνέβη. Λέω, α, μπα, δεν το θυμάμαι, εγώ έχω επιλεκτική μνήμη. Τι μας λες, ρε. Και γιατί εσύ τώρα να μας πεις ότι θυμάσαι και θυμάσαι και σωστά αυτά που μας εξιστορείς ότι θυμάσαι. Αφού δεν θυμάσαι τι έφαγες προχθές. Αν το καλοκαίρι που είσαι στην ΚΟ έρθει, είσαι σε μία. Το καλοκαίρι με πληγώνει. Γιατί φεύγει. Φεύγει για να ξανάρθει, ρε Νότι. Δεν θέλω να φύγει. Πίστεψε με, αν είχαμε καλοκαίρι συνέχεια, όχι. Γιατί κι εγώ το σκέφτομαι έτσι. Καλοκαίρι θέλω. Θέλεις μόνο καλοκαίρι. Θέλω να φεύγω από την Ελλάδα και τους άλλους 6 μήνες να πηγαίνω στην Αυστραλία. Φιλαράκο, ο κρύο καιρός για 2 δεν σου λέει. Όχι, τίποτα. Όχι τίποτα. Και το καλοκαίρι ωραία είναι για 2, για 3, για 5. Άμα δεν δουλεύεις, ξέρεις όμως ότι στατιστικά έχουμε όλοι μας πάνω κάτω 15-20 μέρες για να ξεκουραστούμε. Ξέρεις τι άσχημο που είναι να είσαι μες στη ζέστη και στο air condition και σε όλα αυτά. Εγώ ξέρω για πόνο κεφάλι σου με το καλοκαίρι. Σοβαρά. Ναι. Εμένα με θλίβει ο χειμώνας. Ναι, εσύ. Εσύ το καλοκαίρι. Πας στην ΚΟΑ από πότε, για πες. Ιούνιο. Εντάξει, τελείωσε. Κατάλαβε. Πότε επιστρέφεις. Πότε, Οκτώβριο, Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο. Ήρθα λίγο χθες, θέμε για τη συνέντευξη, θα ξαναφύγω. Εντάξει, πλάκα κάνω. Θέλω να ζω πάντα καλοκαίρι. Πολύ εντάξει, το καλοκαίρι μας είναι και μοναδικό, δεν το συζητώ. Αλλά εντάξει, τι να κάνω. Εγώ αγαπώ και το χειμώνα, για να είμαι ειλικρινής. Είσαι στην Κόνια, είσαι στα βουνά, είσαι και του πάγου. Είμαι το πάγου. Τρομάρα μου, τρομάρα μου με τον Dancing on Ice, τρομάρα μου. Καλή πάσα μου κάνεις, το τι σαβούρτες έχω φάει δεν φαντάζεσαι. Μου λέει, αλείπει τα οπίστια. Αλείπει τα 3 μέρες τώρα πέφτω, προσεχή, δεν υπάρχω. Τι λεκάνει προσοχή. Μας έχουν δείξει και όταν πέφτουμε ό,τι μπορούμε να περισσώσουμε. Πώς. Για να μην. Εντάξει, προχθές που έπεσα ακαριαία, σκέφτηκα το κεφάλι μου. Δεν δηλαδή ήθελα να προφυλάξω το κεφάλι μου. Και έπεσα με το. Μποπό. Δεν το προλαβαίνεις όταν πέφτεις πάνω σε πάγο, νομίζω. Αναλόγως πώς θα πέσεις. Ναι, αλλά έχει να κάνει και με το πώς πέφτεις. Γιατί σε τι στάση είναι το σώμα σου. Κατάλαβες να πέσεις μπροστά, μπορείς να πέσεις πίσω. Ως επιτοπλίστων ήταν πίσω πέφτεις, νομίζω. Ναι, αλλά μπορεί να είσαι και με. Άστα να. Έχει κάνει ποτέ. Όχι. Έχει να κάνει με το χρονικό διάστημα που το κάνεις. Όσο δηλαδή περισσότερο το κάνεις, τόσο περισσότερο εξοικειώνεσαι και τόσο πιο ήπια πέφτεις. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, στο τελείωμα, ας πούμε, που θα
έχει τελειώσει αυτό που κάνει. Θα αποφύγει ακάτη. Όχι. Θα έχει μάθει πώ να πέφτει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόνο τρει μήνε ακόμα, δεν έχει καν ξεκινήσει. Να του πω που με εξιστορούσε προηγουμένω ότι πιτσιρικά σου είναι πρωταθλητή. Δεν ήμουν καμία σχέση. Απλά έτρεχα. Πήγαινα στο Μοσχάτο και έτρεχα εκεί στο Παλαβό μαζί με κάτι φίλο μου. Έχω κάνει 10 φορέ και νόμιζα ο χαζό, ο αφελή, ότι αυτό θα με βοηθήσει στον Dancing on Ice. Μα τώρα ξέρει, κάνει χορογραφία. Έχω μια γλυκύτατη κοπέλα. Μια χορογραφία είναι δύσκολο άμα δεν έχει κάνει χορό να κάνει με τα μπράβο, πόδια. Μπράβο, κανονικά με τα πόδια. Φαντάζομαι τώρα να το κάνει αυτό με λεπίδες στα πόδια σου. Εντάξει, άστα να πάνε. Θα το... Θέλω να κάνει να το δει. Πρεμιέρα έχουμε 6 Νοεμβρίου και να μου πει. Άμα θυμηθεί, είναι σε 3 Κυριακές. Και άλλοι έτσι συμμετέχουν γνωστά πρόσωπα. Είναι ηθοποιοί, είναι από όλου του χώρου. Είναι η Ιωάννα Επιλιχού που έπεσε στο σύραλ με τον Μπέζο του Ευτυχισμένη μαζί. Αν δεν ξέρω τι ο Γιάννη τον Μπέζο βεβαίω. Είναι η Σάγια, την ξέρει, η Σάγια που είναι τραγουδίστρια βεβαίω, η οποία είναι εξαιρετική, θεωρώ ότι φανεί έκπληξη. Είναι η Πινελόπη Αναστοσοπούλη. Είναι εξαιρετική στο Πατινάζ, ναι, στο Πατινάζ είναι εξαιρετική γιατί είναι από τη Δανία η Σάγια και. Πρέπει να έκανε η Σάγια. Δηλαδή να, η Σάγια... Και η Έλενα, η Παπαρίζου έκανε. Η Έλενα όμως νομίζω ότι θα είναι αν είναι κριτική επιτροπή. Α, εκείνη έκανε. Ναι, φαντάζομαι ότι η Σκανδιναβία έχει ένα θεματάκι και κάνουν λόγο κιόλας του κλίματος εκεί και γι' αυτό το λόγο και η Σάγια τη βλέπω ότι συμπεριφέρεται πολύ φυσικά. Είναι φοβερή. Σκανδιναβία είναι η Σάγια. Η Σάγια είναι ο μπαμπάς από Δανία και η μαμά από εδώ ή το αντίστροφο. Κάτι από Δανία έχει. Ναι, ναι. Έχει μεγαλώσει. Ναι. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου, τη γνωρίζεις? Όχι. Ηθοποιός και τραγουδίστρια. Πρόσφατα είναι με μια μπάντα τους Μαμασίτα και τραγουδά εξαιρετικά. Όχι. Και είναι και αυτή πολύ καλή. Είναι ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, φαντάζομαι τον ξέρεις, ναι. Που ήταν στο Ζουάν και τώρα σόλο. Είναι η Μαρία Ελένη Λικουρέζου. Έχει, είμαστε και έχουμε και. Και έχουμε... Νέα παιδιά. Ναι, παιδιά, και έχουμε και πολύ γέλιο. Όταν δεν είμαστε αυτό με τις λεπίδες πάνω, ναι. Το ζητούμενο τώρα. Να περάσουμε καλά. Ή, όχι να βγάλουμε τον κόσμο από την μιζέρια. Να μου πεις είναι εύκολο, όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, γιατί όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που τον ξέρεις, τον Θέμη, ας πούμε, τον έχεις δει στην τηλεόραση, τον ακούς στο ραδιόφωνο, τον έχεις δει στα περιοδικά κτλ. Και τον δεις να τρώει μια. Τουμπά, σούπα. Ναι. Και να το διακομωδεί και να αυτοσαρκάζεται είναι ευχάριστο. Ο Παπάκος το Θεμάκο θα το ξέρει αυτό. Θέλει μου, τα θέλεις και τα πάθα. Τα θέλα και τα πάθα. Κάτι ήθελα να σου πω και εδώ πήγαμε στον πάγο. Είσαι στην Κόστο, λέω γρήγορα. Και έρχεται μια παρέα και βλέπεις δύο παιδιά εξαιρετικά και μιλάνε αγγλικά. Μπλα 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 κτλ. Και του λέω από πού είσαι και σου λένε από Τουρκία. Ναι. Τι. Τι του λες. Τι να σου πω. Εκείνη τη στιγμή, ποιο είναι το σχολείο σου. Κανένα σχόλιο, γιατί σχόλιο. Για ποιο λόγο να κάνω σχόλιο. Θέλω να πω ότι έχει βρεθεί ποτέ, ξέρω εγώ, έχει μιλήσει. Ναι. Έχω πάει και πολλέ φορέ απέναντι. Κωνσταντινούπολη που έχει πάει. Και στην Κωνσταντινούπολη, αλλά στην ΚΟ απέναντι ακριβώ είναι άλλη Καρνασό, εκεί που γεννήθηκε η γιαγιά μου. Όπου με το σκάφο είναι ούτε 20 λεπτά. Έχω πάει πολλέ φορέ. Ναι, θέλω να πω. Έχονται και πάρα πολλοί Τούρκοι στο νησί και κάνουν και διακοπέ. Έχω και γνωστού. Το ξέρω, ναι. Τι να πω. Απλά τους υπενθυμίζω το πώς είναι τα πράγματα. Αυτό ήθελα δηλαδή, να μου πεις να... Εσείς κατοικείτε τη χώρα των προγόνων μου, που για χιλιάδες χρόνια κατοικούσαν εκεί. Όλα αυτά που έχετε εκεί πέρα είναι δικά μας. Απλά τα έχετε οικειοποιηθεί. Οι περισσότεροι εξ αυτών τους λέω ότι είσαστε Έλληνες. Μπορεί να μιλάτε τουρκικά, μπορεί να μην θυμάστε. Αλλά και φυσιογνωμικά, και αν πάτε και το ψάξετε μέσω του αίματός σας, θα δείτε ότι οι προγονείς σας ήταν Έλληνες. Διότι όλη αυτή η περιοχή, η Ιωνία δηλαδή, ήταν ελληνική περιοχή. Δεν μπορεί οι άνθρωποι να εξαφανίστηκαν μια στιγμή στην άλλη. Συμφωνούν οι περισσότεροι μαζί μου. Μα είναι πολύ φιλικό το περιβάλλον μεταξύ των Ελλήνων και των Τούρκων. Και εγώ μια φορά πήγα στο Κωνσταντινούπολη και ένιωσα πολύ γενικότερα φιλικά. Και είχα πολύ φιλική αντιμετώπιση όταν με ρωτούσαν και μου λένε. Γιατί είχα άγχος. Εσείς με ρωτούσαν από πού είσαι. Και έλεγα Έλληνας και έλεγα τώρα τι θα μου πει. Και μου λέγανε α, Γκρίς. Εάν πεις στον Τούρκο, τον κάτοικο τη περιοχή τέλο πάντων απέναντι που ονομάζεται Τουρκία, ότι είσαι Γιουνάν, δηλαδή Έλλην. Ιωνας, Ιουνάν, Ιων, ναι. Αμέσως εκδηλώνει αγάπη γιατί, ασυναίσθητα, διότι μέσα του τους αγαπάει. Το αίμα του, οι μνήμες του αίματος του είναι και δικές σου, γι' αυτό. Είπες τη λέξη σ' αγαπάει, πάμε να ακούσουμε το όλα τα σ' αγαπώ, φύγαμε.
αγαπώ που έχουν υποθεί. Θέλω να σου τα πω όμως δεν φτάνει μια ζωή. Όλα τα σ' αγαπώ που γράφτηκαν παντού. Εσένα όταν κοιτώ περνάνε όλα από το νου. Όλα τα σ' αγαπώ, αξίζεις να στα πω. Αξίζεις να τα έχεις από μένα φυλακτό. Όλα τα σ' αγαπώ που ακούστηκαν στη γη. Αξίζεις και πιστεύω πως για σένα τα έχουν πει. Όλα τα σ' αγαπώ, αξίζεις να στα πω. Αξίζεις να τα έχεις από μένα φυλακτό. Όλα τα σ' αγαπώ που ακούστηκαν στη γη. Αξίζεις και πιστεύω πως για σένα τα έχουν πει. Καινούρια και παλιά, στα χείλη μου κρατώ να μου τα πάρεις με φιλιά. Όλα τα σ' αγαπώ, σε γλώσσες χίλιες δυο. Όλα σου τα χρωστώ γιατί με κάνεις να τα ζω. Όλα τα σ' αγαπώ, αξίζεις να στα πω. Αξίζεις να τα έχεις από μένα φυλακτό. Όλα τα σ' αγαπώ που ακούστηκαν στη γη. Αξίζεις και πιστεύω πως για σένα τα έχουν πει. Όλα τα σ' αγαπώ, αξίζεις να στα πω. Αξίζεις να τα έχεις από μένα φυλακτό. Όλα τα σ' αγαπώ που ακούστηκαν στη γη. Αξίζεις και πιστεύω πως για σένα τα έχουν πει. Όλα τα σ' αγαπώ, αξίζεις να στα πω. Αξίζεις να τα έχεις από μένα φυλακτό. Όλα τα σ' αγαπώ που ακούστηκαν στη γη. Αξίζεις και πιστεύω πως για σένα τα έχουν πει. Όλα τα σ' αγαπώ, αξίζεις να στα πω. Αξίζεις να τα έχεις από μένα φυλακτό. Όλα τα σ' αγαπώ που ακούστηκαν στη γη. Αξίζεις και πιστεύω πως για σένα τα έχουν πει. Είμαστε και πάλι εδώ. Επιστρέψαμε, θα σου πω μετά τι. Ωραία. Παρέα με τώρα τη Σφαγενάκη, δεν σταματάμε να μιλάμε, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα σήμερα. Επιστρέφω στα μηνύματά σας. Να στείλω μια φωτό, λέει, του Νότι από την ΚΟ το καλοκαίρι. Απίστευτη βραδιά στον Όστος. Πέταξα από Θεσσαλονίκη για την ΚΟ εξαιτίας του. Τι συνέβη στον Όστος, στην ΚΟ στον Όστος, σε ένα παραλιακό έτσι. Πώς να το ονομάσω, κλαμπ. Κλαμπ, ναι. Σε κλαμπ, ναι. Ανάλαφρο όμως κλαμπ, όχι με αυτή την έννοια του βαράμε δυνατά και τα ρέστα. Πήγα και έπαιξα μουσική ο DJ. Ακριβώς με τα τικά που έπαιζα το 1984 που αποχώρησα, τα ΜΚ2 τα Technics. Ναι, Technics ΜΚ2. ΜΚ2, ναι, τα πιο κλασικά, ναι, τα pick-up. Ναι, ναι. Και έπαιξα τη μουσική που έπαιζα και τότε. Δηλαδή την δεκαετία του 70, μιλάμε μόνο για ξένη μουσική, δεκαετία του 70 μέχρι και το 1984. Τίποτα μετά από αυτό. Διότι γι' αυτό το λόγο και παράτησα το να παίζω πια μουσική, γιατί άλλαξε η μουσική σε παγκόσμιο επίπεδο. Μπήκανε στη μέση τα μηχανήματα και ένας άνθρωπος καθόταν στο σπίτι του και με ένα synthesizer έφτιαχνε ένα τραγούδι. Βέβαια, ναι, ναι. Λείψανε δηλαδή άνθρωποι μέσα από το τηλέφωνο. Στα έτης, εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν μεγαλύτερες μελωδίες. Δηλαδή, στα έτης. Γιατί εγώ το θεωρώ ότι ενώ ήταν σαν kids, σαν εικόνα, έβλεπε από τα μαλλιά τα περίεργα, θεωρώ ότι έχει τις ωραιότερες μελωδίες για το τραγούδι. Αν το συγκρίνει με το 70 και στην ελληνική και στην παγκόσμια μουσική, η δεκαετία του 70, δηλαδή από το 67 περίπου μέχρι και το 83, που ήταν όλο το 70 μέσα.
η μουσική ήταν σε παγκόσμιο επίψηδο στα υψηλότερα. Στα υψηλότερα. Ίσως επειδή εγώ δεν την πολύ πρόλαβα, ήμουν πιο πολύ. Ναι, δεν την έζησες. Αλλά και η AIDS βασικά την γουστάρω τρελά. Σαφώς και στα Σεβεντής πήγαν τρελά τραγούδια. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω, παιδιά, τι να πρωτοπώ. Φιλιά από Κύπρο, χαιρετίσματα. Πότε είναι η πρεμιέρα? 11 του μηνά, 11 του 11. Σωστά, γιατί το σκέφτηκα αυτό. Φλακία μου. 11-11-11. Πότε θα βγει το βίντεο κλιπ του Νότι? Μαριαλένα, έχει στείλει 100 μηνύματα. Λοιπόν, σύντομα, έτσι αφού γυρίστηκε τώρα προχθές. Ο Χρήστος από Κεσαριανή λέει: Νότι, πήγα Σμύρνη πέρσι. Οι παππούδες ήταν από τα Βούρλα και μάτωσε η ψυχή μου. Πέραν του ότι δεν υπάρχει τίποτα ελληνικό όρθιο, από παρέχει της Ανατολής την έχουν κάνει χαβούζα. Σ' αγαπώ πολύ, να σε πάντα καλά, λέει ο Χρήστος. Διότι στην Σμύρνη και στην ευρύτερη περιοχή δηλαδή της Μικράς Ασίας κατέβηκαν πάρα πολλοί, όπως και στην Κύπρο κάνανε το ίδιο, κατέβασαν πάρα πολλούς ανθρώπους από την Ανατολία. Για να γίνει η πρόσμιξη των λαών, να γίνει η ανάμιξη δηλαδή, ώστε να χαθεί το στοιχείο. Άρα, Νότι, τραγουδάρες έχουμε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια από σένα. Σε ευχαριστούμε, λέει η Ρούλα. Νότι, ωραία ερώτηση. Ποιον καλλιτέχνη θα ήθελες να δεις από κοντά, είτε από το παρόν, είτε από το παρελθόν? Δυστυχώς δεν έχω όνομα σε αυτή την ερώτηση, αλλά μ' αρέσει. Ναι. Ξανά τον Στράτο. Μάλιστα. Τώρα που σε ακούω, καταλαβαίνω ακόμα περισσότερο γιατί σε πάω τόσο πολύ. Σε ακολουθώ από το 91. Έρχομαι μια φορά το χρόνο στην Αθήνα και φυσικά Θεσσαλονίκη, γιατί είμαι από Καβάλα. Μείνε όπως είσαι, μην αλλάξεις τίποτα. Σ' αγαπώ πολύ, Έλσα. Άρχοντας, αγαπάμε, ρε γαμώτο, και μας έλειψες πολύ. Χα, για να σε δω εδώ, η Κορίνα λέει: Δηλαδή, Νοτάκι, θεωρείς νοτικούς όσους έχουν τατουάζ? Γιατί για αυτούς μιλά συνέχεια στις τελευταίες. Τα έχεις πει κι άλλο δηλαδή τελευταίες συνεντεύξεις. Δίνω έμφαση σε αυτό, διότι θεωρώ ότι αγαπάς έναν άνθρωπο. Είναι υπερβολή. Και το παρακολουθείς. Το να αγαπάς έναν άνθρωπο και να χτυπάς τατουάζ πάνω στο σώμα σου, το πρόσωπό του ή την υπογραφή του, είναι αρκετά ακραίο. Γιατί η κοπελίτσα, άντε ένας άντρας βαράει την υπογραφή του ανθρώπου που θαυμάζει. Εντάξει. Αλλά να βαράς στον αυχένα σου το πρόσωπο ενός καλλιτέχνη, οποιοδήποτε, ό,τι κι αν είναι αυτός ο άνθρωπος, και κάποια στιγμή θα είσαι με τον άντρα σου, με το αγόρι και τα λοιπά. Θα βλέπει τη μούρη τη δική μου, θα με βλαστημάει. Με αυτή την έννοια το λέω, κατάλαβες? Γιατί να δημιουργήσεις εχθρούς, κορίτσι μου, σε μένα, να πούμε, τον άντρα σου να με βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να μου ρίχνει κατάρες. Σωστός, έχεις ένα πόντο εδώ, νομίζω. Λοιπόν, πες Θέμη στον Νότι πως τον παρακολούθησα πρώτη φορά από τα 13 μου στο Διογέννης Παλάς. Με το πρώτη φορά. Από τότε μέχρι σήμερα δεν άλλαξα προτιμήσεις και πολύ χαίρομαι. Την αγάπη να του δώσω, και εγώ βέβαια στις 10 του μήνα. Νότι, ζούμε για να σε ακούμε, λέει Ελευθερία. Το βίντεο κλιπ πότε θα βγει και άλλο μήνυμα. Άκου αυτό. Θέμη, πες στον Άρχοντα ότι εκτός από τατουάζ υπάρχουν παιδιά που κάνουν ιντερνετική εκπομπή. Ξέρεις, τελευταία βγει. Ναι. Υπάρχει ιντερνετικό ραδιόφωνο. Ναι. Πάρα πολλά ραδιόφωνα και εκπομπές. Εκτός από το κανονικό ραδιόφωνο. Δεν το γνωρίζω γιατί. Δεν το γνωρίζω. Το έχω ακούσει, αλλά δεν έχω ασχοληθεί γιατί δεν μου αρέσει να ασχολούμαι με το ίντερνετ. Με το ίντερνετ. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Μεγάλο εργαλείο το ίντερνετ. Δεν μιλάω τώρα για τα Facebook και αυτά, αλλά επικοινωνείς, δηλαδή, όχι με άνθρωπο, αν δεν θες, αλλά. Εγώ ανοίγω τον υπολογιστή. Άμα μπει στο Google, ας πούμε, και πατήσεις, θες κάτι να μάθεις, δηλαδή σε μηχανή αναζήτησης, θα βρεις τα πάντα. Σύμφωνα. Έχω μπει κάποιες φορές και έχω δει κάποιες συνεντεύξεις κάποιων ανθρώπων. Μπράβο, τα πάντα βλέπεις. Ή όταν μου στείλεις μία φωτογράφηση που κάναμε και μου στείλεις φωτογραφία, ας πούμε, από την εταιρεία μου, μπαίνω, τον ανοίγω τον υπολογιστή, τα βλέπω, το ξανακλίνω και το ξανανοίγω κάποια άλλη φορά πάλι που θα μου ξαναστείλουν μία. Μου λες ότι είσαι γκατζετάκιας και μου λες ότι δεν θα είσαι του ίντερνετ. Γκατζετάκιας είμαι για να τα αγοράζω. Ως καταναλωτή. Δεν σε εξητάρει. Καλά κάνεις. Να κινείται η αγορά. Έτσι, μπράβο, εσένα θέλουμε. Συγγνώμη, δεν σε εξητάρει αυτή η δύναμη? Δηλαδή, με την καλή έννοια το λέω, το διαδίκτυο έχει τρομερή δύναμη, καλή και κακή, αλλά η καλή είναι απίστευτη. Μπορεί δηλαδή να σε μάθει πράγματα, μπορείς κάτι να το βρεις πάρα πολύ εύκολα. Ξέρεις. Δεν διαφωνώ. Πρέπει να έχεις αυστηρή κρίση όμως, γιατί στο ίντερνετ μπορεί οποιοδήποτε να γράψει και να δείξει ό,τι γουστάει. Από το πλήρες ανακριβές έως σκοπίμως πράγματα. Για να σε βάλει να αγοράσεις, για να σου πάρει τα λεφτά μέσα από τον τραπεζικό σου λογαριασμό, είναι δηλαδή πάρα πολύ επικίνδυνο συγχρόνως, έτσι. Το ξέρω. Μπορεί να γράφει ο καθένας κάτι για την ιστορία που να μην έχει καμία σχέση η ιστορία που γράφει με την πραγματική ιστορία. Ο Αρχιμίδης έχει μια ωραία ερώτηση. Ο Αρχιμίδης είναι από τα παιδιά που ξεκίνησαν την σελίδα των OTGR πριν από κάποια χρόνια. Μαζί με τον Κώστα. Να πω απλά πριν για τα παιδιά που δεν είπα. Η ιντερνετική εκπομπή λέγεται Απλά και Νοτικά. Και είναι κάθε Δευτέρα και την έχει ο Λευτέρης, ο Δούφας, ο Γιώργος Καραγιάννης και η Άννα Πολίτη. Και λέει: Είμαστε τρελοί, εμείς οι Νοτικοί. Πίσω στον Αρχιμίδη, ο οποίος ρωτάει: Θα συμβούλευες τους νέους να φύγουν από τη χώρα για μια καλύτερη ζωή ή να μείνουν και να την παλέψουν? Να μείνουν οπωσδήποτε και να παλέψουν και να μείνουν και να παλέψουν δημιουργώντας τις προϋποθέσεις να μπορέσουν να παλέψουν.
Γιατί θα πρέπει κατά πρώτον να διώξεις αυτούς οι οποίοι σε καταδυναστεύουν, τους δυνάστες, mm-hmm. τους τυράννους, γιατί περί αυτού πρόκειται, και να βάλεις στην θέση τους, γιατί από σένα εξαρτάται, εσύ είσαι ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού mm-hmm. και εσύ ορίζεις τους κανόνες, αν είσαι δηλαδή συνειδητοποιημένος πολίτης, να βάλεις τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις, να λειτουργήσουν όλα όπως πρέπει, ώστε να μπορέσουμε να ξανασταθούμε στα πόδια μας. Και περιμένω από τους νέους να το κάνουν αυτό, γιατί οι παλαιότεροι ήταν χαλασμένοι, το δείξανε επανειλημμένως. Ναι. Και να μείνουν εδώ να το πολεμήσουν, γιατί κάτι πρέπει να έχει μια βάση ένας άνθρωπος. Δεν μπορεί να είσαι άπατρης όπως είναι οι Εβραίοι, όπως ήταν οι Εβραίοι. Ακόμα και οι Εβραίοι απάτριδες, που ήταν για χιλιάδες χρόνια απάτριδες, δημιούργησαν πατρίδα το 1948, το Ισραήλ. Δηλαδή το να είσαι γύρω-γύρω νομάς και να μην έχεις πατρίδα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Αυτοί που καλά είναι το που είχες πατρίς, το ξέρεις, βέβαια. Αφού πηγαίνουν και τσαντιρώνουν όπου να είναι. Όπου να είναι, τσαντιρώνουν. Γιατί να μην βλέπουμε τουρκικά? Δεν φταίνε οι άνθρωποι τώρα για λάθη που έγιναν πριν τόσα χρόνια. Εδώ οι σημερινοί δικοί μας πουλάνε νότι. Έτσι ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί να δεις τουρκικά, α πούμε, δεν καταλαβαίνω γιατί να δεις τουρκικά. Όπως τα βλέπεις τα αγγλικά, σύμφωνοι. Ναι, αυτό είναι. Αλλά... Ναι, γιατί τους αρέσουν η υπόθεση, η παραγωγή που λέγαμε. Ναι, ναι. Μα το βλέπει ο κόσμος, αφού το βλέπουν τόσοι άλλοι. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το βλέπουν. Το βλέπουν φουλ. Από την άλλη, εγώ την ώρα που παίζει αυτό στην ελληνική τηλεόραση, θεωρώ ότι είναι προσβλητικό. Okay. Λοιπόν, για το 24 λέει ότι έχουν κάνει 8 σεζόν και τελείωσε. Λοιπόν, αν έχει φτάσει, τα έχει δει όλα το 24 και όχι, το παράτησα πριν από 2 χρόνια. Λοιπόν, επίσης έχεις φιλιά και χαιρετίσματα. Γεια σου, Άρχοντα και Θέμη, εκ μέρους από το Βέλγιο. Λέει Νότι, εκ μέρους του Βελγίου. Νότι, σε αγαπάμε έτσι. Γεια σας, παιδιά. Φιλιά πολλά σε όλα τα παιδιά και σε όλους μας ακούνε. Βέβαια, μας ακούνε και live μέσα από το www.dromosfm.gr. Να βλέπεις το ίντερνετ. Χάρη στο διαδίκτυο μπορεί να μας ακούσει κάποιος οπουδήποτε βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Είσαι στην Αυστραλία, μπαίνεις στο site μας και μας ακούς. Δεν διαφωνώ ότι είναι μεγάλη υπόθεση το ίντερνετ. Από την άλλη όμως με κουράζει εμένα, γιατί σου λέει ο υπολογιστής θα κάνει όλα. Ναι. Και του γράφεις, λέει κάτι και το κάνει. Και το πατάς το κουμπάκι και περιμένεις. Έτσι του τρίζεις σφαλιάρα πάνω στην οθόνη. Δηλαδή, πάρε μια καλή σύνδεση, ναι. Ρενότι, να τρέχει, να καλπάζει. Πάρε μια δυνατή σύνδεση. Ποια είναι αυτή? Εσύ δεν θα κάνω τη διαφήμιση. Όχι, δεν θα σου κάνω. Πολλές. Πάρα πολλές υπάρχουν. Ναι. Θα σου πω μετά. Νοτούλη, ποτέ δεν μας ξεχνάς. Άνοιξε να μας κάψεις πάλι, μας έλειψες, λέει η Νικολίνα. Το νόημα είναι ότι είσαι άρχοντας. Μαρία από Μπράιτον επίσης λέει: Νότι, μου σ' αγαπώ, σε λατρεύω, είσαι άρχοντας. Ωραία πόλη. Στην Αγγλία το Brighton είναι μια παραλιακή πόλη, η οποία την έχουν ονομάσει Brighton γιατί είναι πραγματικά Brighton, δηλαδή είναι ηλιόλουστη, είναι λαμπερή η πόλη. Με την περισσότερη ηλιοφάνεια, αν δεν κάνω λάθος, στην Μεγάλη Βρετανία, βέβαια. Ναι. Α, και έχει και πολύ ωραία αγορά, έχει νέο κόσμο, είναι έξω κόσμο σε σχέση με τις άλλες πόλεις της Αγγλίας. Ναι. Σαν γεωγραφία, ακούστε με, δηλαδή. Είναι κοντά από το Λονδίνο ή όχι? Είναι τύπου με το τρένο μία ώρα, δύο. Ναι, okay. Μία ώρα, κάπου τόσο. Μα το πότε μία μισή. Πάει ψηλό εύκολα. Παιδιά, έχει καεί εδώ πέρα το σύστημα, έχετε στείλει πάρα πολλά. Είναι κοντά στο μέρος που έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει η γυναίκα μου και πηγαίνουμε δηλαδή στο Southampton Sea, όπου εκεί έμαθα, γιατί είδα μία ταινία πρόσφατα. Γυναίκα σου, συγγνώμη, είσαι παντρεμένος. Παλιόπαιδο. Είμαι ελεύθερο πνεύμα, αλλά παντρεμένος εδώ και 27 χρόνια. Συγγνώμη. Αφού είσαι ελεύθερο πνεύμα. Περίμενε, θα σε πεθάνω τώρα. Ναι. Αφού είσαι ελεύθερο πνεύμα, γιατί παντρεύτηκε τότε και δεν έμεινε. Μα δεν ήθελα να παντρευτώ, το είχα πει στην Κύλη. Τότε γιατί παντρεύτηκε? Κάναμε 7 χρόνια. Συζούσαμε στο ίδιο σπίτι για 7 χρόνια και μετά κάποια στιγμή. 7? 7. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι εσύ θα το επέλεξε. Στα 7 θα τη είπε να παντρευτεί. Ήρθαν τα πράγματα από μόνα του. Από την Κρήτη έφυγα 7 ετών και πήγα στην Κο. Το 7 δεν είναι. Είναι αριθμό. Και μετά από 7 χρόνια μου λέει εκεί. Εσύ δεν έχω τον άντρα που η γυναίκα θα του πει θέλω να παντρευτούμε και θα παντρευτεί. Όχι, ρε παιδί, μετά από 7 χρόνια μου λέει εκεί θέλω να το ζήσει αυτό το πράγμα. Ήθελε να ζήσει αυτή τη στιγμή, να ντυθεί, νύφη, να. Mm-hmm. Το ήθελε. Και εγώ δεν είχα λόγο να μην το κάνω. Δεν πιστεύω στον θεσμό του γάμου ότι ο γάμος μπορεί να κρατήσει γιατί έκανε συμβόλαιο με τον παπά και τον κουμπάρο. Δεν κρατιέται δηλαδή ένας γάμος. Σίγουρα, ένα χαρτί δεν βάζει. Εννοείται, ένα χαρτί δεν βάζει. Άρα δεν είναι. Θα μπορούσες δηλαδή να είσαι τόσα χρόνια χωρίς γάμο και να έχεις την οικογένειά σου και τα λοιπά. Το ίδιο, μα το έτσι είναι. Αν και υπάρχει ένα θέμα νομίζω με τα παιδιά. Όταν κάνεις παιδιά με τον νόμο, χρειάζεται λίγο να τα κάπως να. Από τη στιγνή που δέχεις ότι το παιδί που έχεις κάνει τον αγνωρίζεις. Το αναγνωρίζεις ότι είναι δικό σου, είναι δικό σου το παιδί και παίρνει το όνομά σου και είναι όλα εντάξει. Είναι από μη εγγάμους γονείς, αλλά αυτοί είναι οι γονείς του. Εσύ Νότι, ξέρω ότι θα τσαντιστείς τώρα. Σου έλεγα για μια ταινία που είδα με ένα τραγουδιστή. Ποια ταινία? Με τους... όχι ο Brian Eno, ένας άλλος Brian
Μπράν, μόνο το Φέρι και τον Άνταμς, εγώ θυμάμαι. Μπράν Φέρι, Μπράν Άνταμς. Και ακόμα ένας ήταν. Μπράν είναι, πρέπει να είναι. Άμα είναι ο Μπράν, είναι που έπαιζε. Το οποίο γεννήθηκε εκεί που γεννήθηκε η γυναίκα μου. Α, ναι. Γι' αυτό το ανέφερα. Ήταν με πολιοημελίτιδα. Είχε πρόβλημα αυτό στην υγεία του. Ναι, τρελό πλάσμα. Δεν το ξέρω αυτό. Πέθανε το 2002. Μάλιστα. Σε βλέπω τόση ώρα και κάθε φορά που μιλάμε και λέμε και λέμε και λέμε. Και είσαι παιδάκι μου την ωραία σου, τη δική σου την άποψη βασικά. Ρε Συνώτη, ξέρω θα με βρει τώρα. Ξέρει πόσο καλό θα ήσουν αν μία φορά σε βλέπαμε σε μια κριτική επιτροπή. Σε κριτική επιτροπή, να κάνω τι. Να δείξει το ταλέντο σου στη μαγειρική. Τι να κάνει, Ρενότη. Σε κριτική επιτροπή, τι κριτική επιτροπή. Για τραγούδι, για τραγούδι. Α, λοιπόν, άκου. Το χίλια... Ξέρω τι σου έχω να προτείνει και ότι έχει πει άπειρες φορές, νομίζω και όχι μόνο μία φορά. Πρόταση... Σε κυνηγάνε, είσαι νομίζω από θύραμά του. Η πρόταση ήταν πολύ ισχυρή και πολύ συγκεκριμένη και θα σου πω και τα ονόματα. Από τον Αντένα, από την Όλγα την Παυλάτου. Fame story. Ναι, και την άλυξε στη Μαραγκουδάκη. Fame story. Μόλις εγώ κατοικεί στο σπίτι που φτιάξαμε εκεί και μένουμε τέλος πάντων, στη Βάρκηζα, και κάποια στιγμή παίρνω τηλέφωνο και κάνουμε μία συνάντηση. Και έρχονται τα κορίτσια στο σπίτι. Λέω, κάποια πρόταση θέλω να μου κάνω, να δούμε τι πρόταση θα είναι. Μου κάνανε πρόταση τέτοιου τύπου. Έλα να συμμετάσχεις εκεί, και όχι μόνο να συμμετάσχεις, αλλά να το στήσεις με την έννοια. Ναι, ο πρόεδρος. Ποιος θα ήθελε. Έχουν έναν πυρ... Μπράβο, ακριβώς. Ναι. Όταν εσύ στείνεις την επιτροπή, ναι. Άτυπα ο πρόεδρος μιας επιτροπής. Αυτό θα σου λέγα και εγώ. Πες ότι τέτοιο, έχεις. Και τι τους είπα. Λέω, παιδιά, ήρθατε στον πιο κατάλληλο άνθρωπο. Αφού εγώ με αυτά που κάνετε, είμαι απέναντι ακριβώς. Με βρίσκεται πλήρως διαφωνούντα. Διότι θεωρώ ότι όλο αυτό είναι ένα στημένο κόλπο και οι άνθρωποι που πηγαίνουν και συμμετέχουν σε τέτοιου είδους πράγματα, πρώτα απ' όλα αυτοεξευτελίζονται. Μετά τους εξευτελίζουν και οι κριτές. Βρίσκονται σε μία αντιπαλότητα. Στο χέρι σου αν θα τον εξευτελίσει, όχι αν είσαι εσύ κριτής, έτσι δεν είναι. Μα τι, μόνο εσύ είσαι, είναι και οι εσύ άλλοι. Εσύ θα το στήσει αυτό, είπαμε, αυτό λέμε τώρα. Και τους είπα αυτό το πάρα πολύ απλό. Και... Θυμάμαι όταν ήμουν πιο πιτσιρικάς ότι υπήρχε μια εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που ονομάζεται Την Ευκαιρία. Και εκεί υπήρχε ένας άνθρωπος συνθέτης, ένας στιχουργός, ένας άνθρωπος του θεάτρου, ένας άνθρωπος του χορού. Η Σασαντάρη, ο Γεωργίου, ο Παπαδόπουλος. Έλα. Ο Κατσαρός ο Γιώργος. Η Ροζίτα Σόκου. Ναι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ήταν σχετικοί με το αντικείμενο με το οποίο καταπιανόντουσαν να κρίνουν. Έτσι ναι. Καλείς εμένα τώρα τον τραγουδιστή για παράδειγμα, ή εμένα τον ηθοποιό, ή εμένα τον celebrity, πώς το λένε, ή εμένα τον ραδιοφωνικό παραγωγό. Μαζί σου με σε αυτό. Ναι. Να κρίνω ανθρώπους που κάνουν χορογραφία που εγώ είμαι άσχετος από τη χορογραφία, επί παραδείγματι. Ναι, εγώ τώρα δεν μιλάω για τα dancing που είναι τώρα της μόδας. Μιλάμε καθαρά για το τραγούδι, γιατί υπάρχει το X Factor, υπάρχει το Greek Idol και αυτά πλέον δεν είναι με σπίτια, γιατί παλιότερα το Fame Story, ας πούμε, είχε εγκλισμό. Έτσι. Τώρα τα παιδιά και μένουν. Μπράβο, τώρα τα παιδιά μένουν στο σπίτι τους. Και πάνε μία φορά τη βδομάδα και απλά τραγουδάνε και φεύγουνε. Λοιπόν, αν σου έλεγαν λοιπόν. Ναι, και πάλι όμως αυτά που συνέβαινε πέρυσι, σε αυτό το περιθώριο. Στο X Factor λες. Όχι το X Factor. Θεοφάνος Μωρατίδης. Το... Στο Greek Idol. Ναι. Ήτανε ποιος, η Έλλη Κοκκίνου, ο Πέτρος Κωστόπουλος και ο Κώστας Καπετανίδης. Ωραία. Στο περσινό. Και στο πρώτο ήταν η Μάρου Ιθοδωράκη. Ο Δημήτρης ο Κοντόπουλος, ο συνθέτης, πάλι ο Κωστόπουλος και πάλι ο Καπετανίδης. Ξέρεις όσες φορές το παρακολούθησα, είδα ανθρώπους να αντιπάλλονται και να πληγώνονται ψυχές και να δημιουργούνται προβλήματα στους ανθρώπους, στους νέους. Διότι όταν πηγαίνεις σε ένα κέντρο διασκέδασης να περάσεις ακρόαση από τον Θέμη, ας πούμε, που ο Θέμης είναι ο αρχηγός εκεί πέρα, ή από τον Νότι, και να σε απορρίψουν. Θα σε απορρίψουν με πολύ κομψό τρόπο. Γλυκό. Και δεν έγινε και τίποτα, ας πούμε. Εντάξει. Πήγες, πήγαινε κάτι σαν αυτή, ναι. Εκεί. Σε βλέπω λίγο. Σε βλέπω όλος ο κόσμος. Και αισθάνεσαι και αμηχανία. Είναι βαρύ το φορτίο. Να μου πεις γιατί το κάνουν τα παιδιά. Τα παιδιά είναι παιδιά. Εσύ όμως, σαν μεγαλύτερος άνθρωπος, πιο κατασταλαγμένος, θα έπρεπε να παίζεις με τις ψυχές των ανθρώπων. Γιατί καμιά φορά, όταν σου μιλήσει και ένας πιτσιρικάς, πάει εκεί, την ώρα που μιλάει. Ναι, γιατί είναι μικρές, είναι τρυφερές ηλικίες όντως. Και σου πήγε μια κουβέντα παραπάνω. Και εσύ το πάρεις στραβά και τα λοιπά και του πεις δύο-τρεις κουβέντες παραπάνω και τον προσβάλλεις. Τον προσβάλλεις δημόσια. Ενώ ο άλλος που έρχεται να κάνει ακρόαση δεν χρειάζεται να προσβάλλει. Είναι ιδιωτικό. Ναι. Και τους λες, θα σας καλέσω και θα σας πω εάν μου κάνετε ή όχι. Παίρνει ο μαέστρος και λέει: Θέμη μου, σε παίρνουμε, σε θέλουμε. Θέμη μου, δεν σε θέλουμε. Δεν προσβάλλεσαι. Αυτό. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω, εγώ θα το θέλα τρελά να σε δώσω ένα. Δεν θα με δεις. Δεν θα μπορέσεις. Φαντάζομαι. Γι' αυτό λέω τώρα θα μου την πεις, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ. Δεν ξέρω, πιστεύω θα ήσουν πολύ δίκαιος και είναι αυτό που λέμε. Να το πω συγγνώμη στα αγγλικά, to the point. Θα σου να δηλαδή τόσο ακριβής. Δηλαδή σε αυτό που θα έλεγες και έτσι όπως θα το έλεγες. Ναι, αλλά και όσο δίκαιος να είσαι,
δεν πάλι να υπάρχει το ενδεχόμενο να στεναχωρήσεις. Όχι, άρα να κάνεις λάθος. Άνθρωπος είσαι, δεν σε ρομπότ. Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτά δεν πρέπει να γίνονται δημόσια. Είναι ένα παιχνίδι στημένο, μας έχουν δηλαδή εξοικειώσει με την ιδέα να πηγαίνουμε να εκτιθέμεθα, τα νέα παιδιά, να εκτιθέμεθα, μιλάω σε πρώτο. Τι άλλο να κάνουν, Βρενότη. Εγώ πραγματικά με πιάνουν τα παιδιά και μου λένε τι να κάνω. Ξέρεις ότι πια οι δισκογραφικές εταιρείες με μιλήσουν. Γιατί εμείς τι κάναμε, ρε Σιθέμη, παλιά. Άλλες εποχές, Βρενότη. Τι άλλες εποχές. Καμία σχέση. Γιατί? Γιατί υπήρχε δισκογραφία τότε. Μα και εγώ είχα πάει σε ανθρώπους για να με ακούσουν. Σύμφωνοι, και δεν με πήραν. Αλλά υπήρχε δύναμη δισκογραφική εκείνη την περίοδο και τα χρόνια. Εδώ και 3-4 χρόνια στην ουσία δισκογραφία είναι ένα download και το ξέρεις πολύ καλά. Δεν δίνονται ευκαιρίες. Βλέπεις πολλούς νέους καλλιτέχνες να σκάνε. Σκάνε. Εννοείται η διάθεσή μας τότε που πρωτοξεκινάγαμε να τραγουδάμε ήταν να πάμε να τραγουδήσουμε σε ένα κέντρο. Σε ένα μαγαζί. Ναι. Και από εκεί και έπειτα, αν είσαι πραγματικά καλός, επάνω στη σκηνή θα φανεί το πόσο καλός είσαι και αυτοί που ενδιαφέρονται για να βρούνε νέα παιδιά να τα παρουσιάσουν στο ευρύ κοινό, θα σε βρούνε. Γιατί το καλό φωνάζει. Έτσι γινόταν πάντα. Μακάρι. Τώρα θέλουν αμέσως από τη μια μέρα στην άλλη και ξέρεις πως επικίνδυνο είναι να σου δίνουν τόσο δημοσιότητα. Καλά, αυτό είναι, εντάξει, για μένα είναι μεγάλο λάθος, αλλά οκ. Okay, αν τα παιδιά δεν έχουν άλλα, ξέρεις, εμένα μου λένε τι άλλο να κάνω. Μα τι άλλο να κάνω, πήγαινε και τραγούδισε. Αυτό είναι λογικό. Πηγαίνετε στα μαγαζιά και βρείτε ξέρεις τον δρόμο σας. Αλλά ξέρεις, νιώθουν, δεν ξέρω, τεράστια πίεση. Έχει γίνει μόδα. Ότι πρέπει να περάσεις από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, για να μπορέσεις να σε δουν. Ναι, ότι αυτός είναι ο τρόπος πια. Μας πιέζει τρελά ο χρόνος. Τι έχουμε για τη συνέχεια. Έχω μιλήσει τόση ώρα που τα έχω ξεχάσει όλα. Δεν είμαι σαν τους άλλους. Νότι δεν είσαι σαν τους άλλους. Αυτό το έχει γράψει ο Βασιλάκης ο Δήμας, δικό μου άνθρωπος, παιδί που είναι μαζί μου χρόνια. Παιδί, το λέω, ναι, αγαπητέ. Ναι, ναι. Που είναι και παιδί, γιατί είναι μικρό σε ηλικία. Πάμε. Είναι άδικο να κρίνεις εσύ εμένα. Κι αν τον έρωτα μου σβήνεις, να ξέρεις ένα. Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, τους τρίτες, τους μεγάλους που τα αγαπάνε. Εγώ δεν είμαι σαν εκείνους που κάνουνε τους φίλους και πίσω σου γελάνε. Γιατί εγώ σ' αγαπώ και το φωνάζω και να ξέρεις δεν αλλάζω, έτσι μου και έτσι θα είμαι. Γιατί εγώ σ' αγαπώ σαν τη ζωή μου κι αν δεν είσαι εδώ μαζί μου σαν μικρό παιδί φοβάμαι. Όσο θέλεις φωνέσαι με, μη με λυπάσαι. Σ' ένα τέλος αφήσε με και μη φοβάσαι. Με έναν δύο σκοτώσε με, μα να θυμάσαι. Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, τους δίδες, τους μεγάλους που τα αγαπάνε. Εγώ δεν είμαι σαν εκείνους που κάνουνε τους φίλους και πίσω σου γελάνε. Γιατί εγώ σ' αγαπώ και το φωνάζω και να ξέρεις δεν αλλάζω, έτσι ήμουν και ζητάνε. Γιατί εγώ σ' αγαπώ σαν τη ζωή μου κι αν δεν είσαι εδώ μαζί μου σαν μικρό παιδί φοβάμαι. Γιατί εγώ σ' αγαπώ και το φωνάζω και να ξέρεις δεν αλλάζω, έτσι ήμουν και εσύ θα με. Γιατί εγώ σ' αγαπώ σαν τη ζωή μου κι αν δεν είσαι εδώ μαζί μου σαν μικρό παιδί φοβάμαι. Μην τυχόν και δεν μου βάλετε την αράχνη στο τέλος. Έτοιμη αραχνούλα, έχει έρθει εδώ, μας έχει αρπάξει όλους. Ωραία. Ταραντούλα. Ταραντούλα, αραχνούλα. Λοιπόν, Νότι, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά που ήσουν σήμερα εδώ. Που μου κάνεις και σε εισαγωγικά ένα ποδαρικό με τη συνεντεύξη στη σεζόν, να το πούμε αυτό. Γιατί είσαι η πρώτη μου συνέντευξη για τη φετινή σεζόν και thank you, thank you. Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε και ραδιοφωνικά. Δεν τα έχουμε ξαναπεί. Μα είναι δυνατόν. Οπότε έχεις τη διάθεση. Όποτε έχεις τη διάθεση. Έχω βήμα.
Έχεις βήμα εδώ, δεν το συζητώ καλά, δεν λέω. Όποτε έχεις κάνει όλοι έτσι, ωραία. Λοιπόν, 11 του μήνα, 11 του 11, η καινούρια, να το πούμε έτσι, στην Ιεράδο. Πάμε απέναντι, στην Ιερά Θεά, στην Ιεράδο. Έχεις βάλει, έχεις βάλει στόχο για το πότε θα, μέχρι που θα πάτε, το αφήνετε έτσι? Όχι, όσο αισθανόμαστε καλά. Θα πάει τώρα 2 μέρες την εβδομάδα, είναι κυλάνε αυτές οι μέρες. Εντάξει, συνήθως νομίζω ότι μία σεζόν είναι μέχρι τις απόκριες και άλλη πάει μέχρι το Πάσχα. Από εκεί αυτά, αυτά τα δύο. Ας μην βάζουμε πια τώρα, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στην πατρίδα μας. Ωραία και στο όχι. Ναι, ας μην βάζουμε όρια, γιατί μπορεί να βρεθείς να μην τηρήσεις το λόγο σου. Δεν ξέρεις πώς μπορούν να εξελίξουν τα πράγματα. Δισκογραφικά να σε ρωτήσω αν υπάρχει κάτι άμεσα ή το... Πάντοτε κάτι... Τα δάκρυα στην ουσία είναι εδώ και 1,5 χρόνο που ξεκίνησαν να κυκλοφορούν. Ακριβώς. Υπάρχει κάτι το οποίο παίζει με τον μεγάλο τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο. Να κάνουμε έναν ολοκληρωμένο δίσκο. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο παίζει σε συμφωνία που έχουμε κάνει και θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρό. Δηλαδή πρέπει όλα τα τραγούδια να είναι ένα και ένα. Όταν θα προκύψουν αυτά τα τραγούδια και είναι πραγματικά όλα ένα και ένα, τότε θα κάνουμε, θα τον ολοκληρώσουμε το δίσκο και θα μπούμε στο δίσκο. Μιλάμε για 12. Δεν ξέρω, όποτε γίνουν. Όποτε βρεθούν τα τραγούδια, όποτε σμίξουν, δηλαδή με τους στίχους του Λευτέρη, σμίξουν οι συνθέτες. Μάλιστα. Γι' αυτό είναι έτσι μετέωρο. Αλλά ενδεχομένως και κάτι άλλο να προκύψει από τραγούδια διάφορα άλλα, από διάφορους άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, με ευχή ξεκινήσαμε την εκπομπή, με ευχές μάλλον, δύο έδωσες. Με ευχή θέλω να κλείσουμε όλο όλη δική σου, το μικρόφωνο δικό σου. Εύχομαι πραγματικά μέσα από την ψυχή μου σε όλο τον κόσμο να έχει ψυχική και πνευματική, ψυχική υγεία και πνευματική διάβγεια, ούτως ώστε πάρα πολύ σύντομα να δώσει το μήνυμα, να περάσει δηλαδή αυτή την ενέργειά του, χωρίς βία, χωρίς αίματα και τα ρέστα, γιατί αυτά είναι πρώτων πυλών, έτσι. Ναι, σήμερα δηλαδή είχαμε το πρώτο θύμα. Ναι. Εύχομαι λοιπόν να βρεθεί αυτός ο τρόπος και αυτή η ενέργεια να περάσει προς τα εκεί που πρέπει να πάει, να αλλάξουν τα πράγματα τώρα. Τώρα. Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα τώρα. Να πάρουμε δηλαδή την τύχη μας και του τόπου μας στα χέρια μας. Νότι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κάνω μια παράκληση στους ακροατές. Φυσικά. Να ακούσουν αυτό το τραγούδι που βγήκε πριν από 10 χρόνια, τι ακριβώς λέει. Που έχει γράψει ο Χριστόφορος ο Γερμενής και ο Γιάννης ο Μπαγούλης. Για ανοίξτε κι άλλο την ένταση, να το ακούσουμε όλοι μαζί. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι. Κι εγώ. Καλό σας βράδυ.